εξωτερικές εντολές του BAS. Ενώ αντίθετα, δεν το γράφω, ορίστε. Ενώ η αντίθετα ELS, ας πούμε, μας λέει εδώ τώρα, μας λέει ELS is hashed, λέει. Υπάρχει ένα αρχείο, μας λέει, είναι σαν bin LS, το οποίο τι είναι. Το οποίο αυτό το αρχείο, την εντολή file την είχαμε πει, την είχαμε πει. Ότι η LS μας λέει τελικά ότι είναι symlink στο bin LS. Άρα υπάρχει μια USR bin LS, η οποία όμως δείχνει απλά ένα symlink, όπως είχαμε πει τις προηγούμενες φορές, στην ίδια την LS. Αυτό λέει εκεί πέρα είναι hashed. Αυτό εννοεί. Ενώ για παράδειγμα η εντολή if, θα την δούμε παρακάτω, μας λέει είναι μια δεσμευμένη γλώσσα την και λίγους, την οποία χρησιμοποιούμε για να κάνουμε να δημιουργήσουμε παρακλάδια στον κώδικα που θέλουμε να γράψουμε. Είναι γλώσσα για να γράφουμε κώδικα σε βάση. Είναι λέξη που χρησιμοποιούμε για να γράφουμε κώδικα σε βάση και να ανάλογα με τη συνθήκη που θέλουμε να δίνουμε να τρέχουμε κάτι ή να τρέχουμε κάτι άλλο. Ανάλογα με ό,τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτή είναι η εντολή type. Okay. Υπάρχει και παρόμοια, είναι και εντολή which. Η οποία μας δείχνει την τοποθεσία ενός αρχείου. Δηλαδή, πώς μόλις ξέρει ότι η type LS είναι το τάδε τύπος που του λέει να χάσει και βρίσκεται εκεί πέρα, αυτό ψάχνουμε εδώ. Η LS, η which, αν πρέπει να which LS παραδείγματος κάνει. Which LS. Μας δείξει ότι να, το αρχείο που τρέχει με την LS είναι εκεί. Δηλαδή, αν ψάξουμε να βρούμε το τάδε εκτελέσιμο που τρέχουμε, το τάδε πρόγραμμα που πάμε να τρέξουμε, πού ακριβώς βρίσκεται το εκτελέσιμο, αυτό μας απαντάει δηλαδή. Μας λέει ότι να, το εκτελέσιμο είναι εκεί πέρα. Αν δώσω παραδείγματος χάρη which Firefox, θα μου πει ότι όταν τρέχω Firefox, τρέχω αυτό το USR bin Firefox. Δεν γίνεται το εκτελέσιμο του Firefox. Εδώ πέρα το παράδειγμα το περίεργο τώρα. Τι είπαμε ότι είναι η ECO προηγουμένως. Είναι συστήματος, οπότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή, which τι θα μου δείχνει. Αν δώσω which if, τι λέτε να μου βγάλει. Δεν υπάρχει τέτοια εντολή. Μου λέει ότι δεν υπάρχει καμία εντολή, αφού είναι εντολή του BAS, εσωτερική, έτσι. Εδώ είναι λίγο το πρόβλημα ότι μπερδεύεται μερικές φορές. Όχι μπερδεύεται, δεν είναι μπέρδεμα. Αλλά αυτό που σας δείχνει ενδέχεται να σας μπερδέψει και το which echo μου δίνει μια εντολή. Υπάρχει και εντολή echo. Υπάρχει και εσωτερική εντολή του BAS echo, υπάρχει και ξεχωριστό προγραμματάκι echo. Γιατί σημαίνει αυτό, γιατί είναι σαν την κλίδα ασφαλείας, γιατί είναι αρκετά σημαντική η ECO. Αν σε κάποια περίπτωση τρέξουμε κάποιο κέλυφος, όχι τον BAS, κάποιο άλλο, κάποιο κέλυφος το οποίο να μην έχει εσωτερικά μια εντολή ECO αντίστοιχη, κάτι θα πρέπει να χρησιμοποιεί το σύστημα για να κάνει την ίδια δουλειά. Οπότε αντίστοιχα υπάρχει και μια εντολή ECO, ένα εκτελέσιμο αρχείο ECO, το οποίο βέβαια όσο είμαστε μέσα στον BAS δεν δουλεύει ποτέ, δεν τρέχει ποτέ. Δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Απλά υπάρχει. Φαντάζομαι ότι υπάρχει στα δικά σας συστήματα και μόνο στο δικό μου. Εντάξει. Είναι μια δουλειά ασφαλεία του. Γι' αυτό είναι συνδέθηκε η τοποθεσία που μας λέει ότι ψάχνει να βρει με την Twitch, ψάχνει να βρει ποια εντολή είναι αυτή που έχουμε την έννοια. Και είχαμε πει βέβαια και τη file, έτσι, η οποία μας δίνει ακριβώς το είδος του αρχείου που πάμε να τρέξουμε, δηλαδή αν δώσω file users bin echo, bin echo, μου λέει, ότι είναι πάλι για αυτή symbolic link του στο bin echo. Εντάξει, άρα πάμε παρακάτω, αν δώσω file bin echo, τότε θα μου πει ότι είναι ένα executable που τρίτα διάδοση κλπ. Κλπ. Αυτού του είδους. Αν ήταν αυτό symbolic link σε κάποιο άλλο, θα πρέπει να πάμε από το ένα στο άλλο. Ναι, μέχρι να πεις που καταλήγει, ναι. Ναι. Θα σου δίνει το ένα, μπορεί να έχει πολλά symbolic links το ένα στο άλλο. Δηλαδή, όχι αναγκαστικά κάτι symbolic link να δίνει σε αρχείο, μπορεί ένα symbolic link να δίνει σε ένα άλλο symbolic link. Το οποίο να δίνει σε ένα άλλο symbolic link, αλλά εντάξει, δεν πάει και πολύ βαθιά αυτό συνήθω. Οκ, okay, άντε, θα πάει και δύο επίπεδα παραπάνω, δεν έχω κάνει κάτι ωραία. Τώρα, ένα ωραίο κουρπάκι που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Ένα ωραίο κουρπάκι ότι αν θέλουμε να δούμε τον τύπο μιας εντολής, παπά, αν θέλουμε να δούμε τον τύπο μιας εντολής, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε, δηλαδή, πού βρίσκεται αυτή η εντολή, δηλαδή τι έδωσα, παπά.
Τι έδωσα, έδωσα which LS και αφού μου βρήκα τι είναι η LS, πρέπει να δώσω και να μου λέει ότι είναι συμβόλη clean εκεί πέρα και άρα να κάνω τελικά αυτό. Δεν έκανα. Ωραία. Αυτό μπορούμε. Τι είχαμε πει για τις μεταβλητές την προηγούμενη φορά, ότι υπάρχουν αυτές οι ειδικοί χαρακτήρες, το backtick που είναι πάνω από το tab, έτσι, η απόστροφος, η πλάγια, η απόστροφος, η οποία μας επιστρέφει το αποτέλεσμα μιας συντολής μας σε μια μεταβλητή. Εντάξει, οπότε θα μπορούσα εγώ αντί να γράψω which LS εκεί πέρα ή which bus άμα θέλετε, γιατί ποιο bus τρέχουμε, να το αυτό το bus τρέχουμε. Εντάξει, όταν τρέχουμε το bus λοιπόν, αυτό είναι το τελέσιο που τρέχεις. Μπορούμε λοιπόν αυτό, το which bus, αν το βάλω location, να δημιουργήσω μια μεταβλητή, η οποία τι θα λέει, θα μου λέει, θα περιλαμβάνει το δεδομένο το που βρίσκεται το bus. Εντάξει, αυτό για να το δω τι έχω γράψει τώρα δηλαδή. Αυτή η μεταβλητή περιέχει πολύ απλά το αποτέλεσμα της which bus. Εντάξει, και τώρα αντί να γράφω ολόκληρο το αποτέλεσμα, μπορεί να το δώσω εκεί πέρα file location. Και να μου πει πάλι τα ίδια ότι είναι ένα συμβόλη κλικ στο bin bus. Εντάξει, όλο αυτό μπορούσα να το κάνω μια κίνηση. Στην ουσία δεν χρειάζεται να φτιάξω διαφορετική μεταβλητή, η μεταβλητή δημιουργείται κατευθείαν. Οπότε αν δώσω ένα file which bus, είναι δύο διαδικτυακή πράγμα. Αντί για δύο τρελές, τρέχω μία. Πολλές φορές μπορώ να το χρησιμοποιούμε αυτό, θα το δείτε αυτό, ότι δηλαδή εδώ πέρα βάζουμε το output μιας εντολής κατευθείαν ως όρισμα μιας άλλης εντολής. Συνδυάζοντας έτσι αυτές τις δύο εντολές. Και μπορεί να πάει και σε περισσότερα επίπεδα. Εντάξει. Αλλά όχι με τις αποστρόφους. Για να πάει σε περισσότερα επίπεδα θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε το format αυτό εδώ με το δολάριο και την παρένθεση που είπαμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Απόστροφοι μέσα, σε άλλους αποστρόφους δεν μπορούν να μπουν γιατί δεν ξέρει πού αρχίζει και πού τελειώνει η μία απόστροφος. Εντάξει. Όχι, θα νομίζω ότι είναι χαρακτήρας απόστροφος μετά. Εντάξει. Ο πραγματικός χαρακτήρας της αποστρόφου. Οπότε για να μπορέσουμε να βάλουμε το αποτέλεσμα μιας εντολής μέσα στο αποτέλεσμα μιας άλλης εντολής, το οποίο θα μπει σαν αποτέλεσμα σε μια άλλη εντολή, είπα τώρα, αφού να το βάλουμε σε δολάριο παρένθεση, ξανά ένα άλλο δολάριο παρένθεση μέσα. Εντάξει, περιπλέκεται λίγο το θέμα, αλλά είναι μια ωραία χρήση, ένα παράδειγμα μιας ωραίας χρήσης που μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό εντολών. Okay. Ουσιαστικά είναι χρήση μεταβλητών αλλά απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια μεταβλητή και να την αναφέρουμε μετά κτλ. Λοιπόν, αυτά με αυτές τις δύο τώρα. Εντάξει, να τελειώσουμε κιόλας γιατί είχαμε αναφέρει τη file και είναι στο παρόμοιο επίπεδο. Τώρα, αυτό που ήθελα πραγματικά να σας μιλήσω περισσότερο σήμερα είναι αυτά τα τυπικές εξόδοι και εισόδοι και έξοδοι μιας εντολής και τι είναι όλα αυτά. Όταν τρέχετε μια εντολή, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργεί κάποιο αποτέλεσμα. Εντάξει, το οποίο σας τα δείχνει. Και όταν έχετε κάνει κάποιο σφάλμα, σας δείχνει ένα μήνυμα το οποίο κάνατε κάποιο σφάλμα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εγώ αν δώσω LS, ένα. Κάντε πάλι την ακεφαλαία. LS, κάποιο κατάλογο που δεν υπάρχει, μου βγάζει μήνυμα σφάλματος. Δεν υπάρχει αυτός ο κατάλογος. Εντάξει. Και όταν ζητήσω απλά ένα LS, μου βγάζει η LS, το που δείχνει είναι τα αποτελέσματα της εντολής. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι άλλη η έξοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε το κέλυφος για να μας δείξει το αποτέλεσμα που μας δίνει μια εντολή, όταν η εντολή επιτύχει, όταν τρέξει κανονικά χωρίς προβλήματα, και άλλη είναι η έξοδος που χρησιμοποιεί όταν η εντολή αποτύχει και θέλει να μας δείξει ένα μήνυμα σφάλματος. Τι γίνεται εδώ, υπάρχει ταυτόχρονα και η είσοδος. Και η είσοδος
εντολή μπορεί να έχει ως όρισμα όχι μόνο ένα αρχείο ή κάτι που θα βάλουμε εμείς στη γραμμή εντολής, μπορεί πολύ απλά να έχει ως όρισμα την έξοδο μιας άλλης εντολής. Χρησιμοποιούμε για αυτή την εντολή λοιπόν το standard input, το SDIN. Θα το δούμε παραδείγματο λίγο. Τυπική έξοδο, το standard output, περιλαμβάνει, αυτό περιλαμβάνει τα μηνύματα που μας δίνει μια εντολή ως προς το αποτέλεσμα, χωρίς να αναφέρεται στα σφάλματα που ενδέχεται να, να μας δείξει εντολή. Οπότε, η τελευταία εντολή LS που έδειξα, στην πραγματικότητα αυτό που μου δείχνει εδώ πέρα είναι το standard output. Εντάξει. Το standard output δεν περιλαμβάνει μηνύματα σφάλματος. Αυτό το μήνυμα που βγήκε εδώ, μπορεί να μου βγήκε στην οθόνη, αλλά δεν είναι το standard output. Αυτό που μου έδειξε εκεί πέρα όταν έδειξα ένα σφάλμα, είναι το standard error. Είναι μια διαφορετική έξοδος, η οποία περιλαμβάνει μόνο τα μηνύματα σφάλματος. Και κανένα από τα μηνύματα τα πραγματικά που θέλει να μας δώσει ως αποτέλεσμα μια εντολή. Εντάξει. Τώρα, εμείς έχουμε εξορισμό ότι θα βλέπουμε στην οθόνη, γιατί εξορισμού και τα δύο βγαίνουν στην οθόνη. Αλλά μπορούμε αυτά να τα ανακατευθύνουμε. Και μπορούμε να τα ανακατευθύνουμε είτε σε άλλα αρχεία, οπότε το output μιας εντολής γίνεται input μιας άλλης εντολής. Εντάξει. Ή ακόμα και στο πουθενά. Ή και σε κάποια συγκεκριμένα αρχεία ως έξοδος, όπως είχαμε δει. Τα μεγαλύτερα και το append είναι δύο φορές το μεγαλύτερο κτλ. Λοιπόν, να, παραδείγματος χάρη, μια ανακατεύθυνση για την οποία έχουμε μιλήσει, το standard output, είναι αν θέλω το αποτέλεσμα του LS Pavl να το βάλω σε μια μεταβλητή MyFiles, τρέχω την εντολή αυτή ακριβώς. Για να το κάνω, μπορώ να το παράθυρο. Λοιπόν, MyFiles. Τι θα κάνει αυτό? Αυτό πολύ απλά, στο MyFiles τώρα πια θα έχει το αποτέλεσμα της LS. Αν όμως είχα, ή παράδειγμα, αν θέλω να έχω ένα αρχείο emails και θέλω να βρω τις γραμμές που έχουν το όνομά μου μέσα, που έχουν το όνομα George μέσα, και να τα βγάλω, να κάνω append, να το προσθέσω στο τέλος ενός αρχείου που ονομάζεται list. Εντάξει, θυμάστε τι grep και τα βελάκια αυτά. Η grep τι κάνει? Η grep βρίσκει, σου πει να βρει αυτό το κείμενο σε αυτό το αρχείο, και όταν το βρει, για τις γραμμές που θα το βρει, μας στέλνει το output, τώρα που λέμε, βάλε το output στο τέλος αυτού του αρχείου. Μην το διαγράφεις, μην αντικαθιστάς τα περιεχόμενά του, βάλε το στο τέλος. Το standard output είναι το 1 και εννοείται το 1 χρησιμοποιούμε. Την έξοδο 1. Το standard output είναι η έξοδος 1. Εντάξει. Και όταν δεν δίνουμε ακριβώς ποια έξοδο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, υπονοούμε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την έξοδο 1. Εντάξει. Η έξοδος 2. Πάμε παρακάτω. Η έξοδος 2 είναι το standard error. Αν θέλουμε να ανακατευθύνουμε μόνο τα σφάλματά μας και όχι το πραγματικό αποτέλεσμα σε ένα αρχείο, μπορούμε να ανακατευθύνουμε μόνο αυτό με το 2 και μεγαλύτερο μετά. Είναι 2 και 2 φορές το μεγαλύτερο για να κάνουμε append. Εντάξει, η έξοδος 2 λοιπόν είναι το standard error. Αυτό που έκανα προηγουμένως για να το δοκιμάσω, LS Pavl L, ένα φάκελος που δεν υπάρχει, ας ανακατευθύνω λοιπόν το αποτέλεσμα σε ένα αρχείο που λέγεται output. Ας το κάνω πρώτα σχέτο. Έτσι εδώ πέρα μου βγάζει μήνυμα σφάλματος, δεν το βγάζει. Εάν το μήνυμα σφάλματος εγώ αυτό θέλω να το δω, όχι στην οθόνη μου, αλλά σε κάποιο αρχείο για λόγους καταγραφής παραδείγματος χάρη. Εντάξει, και όλες αυτές οι εντολές που τρέχουμε. Ενδεχομένως, δεν τις τρέχουμε εμείς εκείνη την ώρα, real time. Θα τις τρέχει το σύστημα από μόνο του, επειδή το έχουμε προγραμματίσει να κάνει κάποια δουλειά ενδιάμεσα. Οπότε, ενδεχομένως, όταν τρέχουμε μια εντολή, να μην είμαστε μπροστά στην οθόνη να βλέπουμε και τα αποτελέσματά της. Εντάξει, μπορεί να τρέχει και εμείς να είμαστε κατά χιλιόμετρα μακριά στον υπολογιστή μας. Οπότε, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και να δούμε αν υπήρξε κανένα σφάλμα στις εντολές που τρέξαμε. Άρα, για να δούμε όλα τα σφάλματα και να τα καταγράψουμε, μπορούμε πολύ απλά να ανακατευθύνουμε τις εξόδους των εντολών, το standard error των εξόδων των όλων των εντολών που χρησιμοποιούμε,
σε κάποιο αρχείο. Ορίστε. Η ίδια εντολή που θα έπρεπε να μου βγάλει κάποιο μήνυμα σφάλματος, τώρα δεν μου το βγάζει. Και φυσικά δεν μου βγάζει και κανένα κανονικό output, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός ο κατάλογος. Και θα δούμε τώρα ότι αυτό το αρχιάκι που δημιουργήθηκε έχει αυτό το μήνυμα σφάλματος. Ακριβώς. Εντάξει. Και αν τρέξω να και την άλλη που έχω, μην το τρέξει τη σαρούτα αυτή από κάτω, που έχω γράψει από κάτω, έτσι. Άρα, ξέρω εγώ, γράφω ένα πολύ βασικό κατάλογο, τον οποίο προφανώς θα πρέπει να μου πει ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν έχω δικαιώματα, έτσι. Αν λοιπόν πάω να κάνω κάτι που δεν έχω δικαιώματα και θέλω να μην φανεί, αλλά να γίνει απέναντι σε αυτό το αρχείο που είχα φτιάξει προηγουμένως. Okay. Να βγει στο τέλος, ορίστε. Και τώρα αυτό το αρχείο πια όμως, το ΕΡ, έχει όλα αυτά. Έχει και το ένα, το η πρώτη ELS που ήταν αποτυχημένη, έχει και το OUT όλης της RM που ψάχνει να διαγράψει κάτι μέσα στο bin. Προφανώς μέσα στο bin δεν μπορεί να διαγράψει τίποτα. Αν όλα αν έχουμε στήσει το σύστημα μας, τέλος πάντων, και άμα δεν έχουμε λάθος. Και άμα για κάποιο λόγο δεν έχουμε βάλει λάθος δικαιώματα, δεν έχουμε αλλάξει τα δικαιώματα εκεί πέρα. Εντάξει. Άρα σε αυτό το αρχείο ανακατευθύνουμε την έξοδο λοιπόν του σφάλματος μιας εντολής σε κάποιο αρχείο. Μόνο το λεπτό σφάλματος. Και εδώ πέρα φυσικά μπορούμε να κάνουμε και συνδυασμούς. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα αυτές οι εντολές είναι μια γραμμή κάθε μία. Εντάξει. Παραδείγματος χάρη. Εδώ, LS, μπορώ να τρέξω την εντολή LS. Μπορώ να τρέξω την εντολή LS για πολλαπλούς καταλόγους ταυτόχρονα, έτσι. Δηλαδή, να δω ταυτόχρονα και τα περιεχόμενα της BIN και ενός και άλλου καταλόγου. Οκ, δηλαδή, αν δώσω... Άρα πάλι, άλλο πάλι. Αν δώσω LS, παύλα L, αν δώσω τη VAR και είναι πιο μικρή, και τη VAR και τη DMP, θα μου δείξει και τη VAR και τη DMP. Εντάξει, στο ένα output. Αλλά αν για κάποιο λόγο η εντολή που έχω παραδείγματος χάρη, αυτός ο wrong deer δεν υπάρχει, έτσι, εδώ πέρα αυτό που θα κάνει η LS είναι ότι θα μου δείξει, αν το τρέξω στην οθόνη, θα μου δείξει τα αποτελέσματα του bin και ταυτόχρονα θα μου δείξει και ένα μήνυμα σφάλματος, αυτό το wrong deer δεν υπάρχει, εντάξει. Ναι, που το έδειξε αυτό, αυτό το έδειξε στην αρχή και χάρη. Επειδή είχε κάποιο output συγκεκριμένο να μας δείξει, λοιπόν, δεν μας έδειξε καθόλου το σφάλμα. Επειδή κάτι ή ένα μέρος της εντολής έτρεξε. Αν θέλουμε όμως αυτό το μέρος της εντολής να κρατήσουμε, μπορούμε. Αυτό τώρα, άμα δώσω μόνο το standard error να μου πάει στο E, θα μου δείξει μέσα στο E ότι δεν υπάρχει wrong deer. Το βλέπετε. Και αν θέλω να βάλω σε διαφορετικό. Στη διαφορετική έξοδο το αποτέλεσμα της LS και διαφορετική το σφάλμα, μπορώ να το κάνω με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Δηλαδή, αλλού θέλω λοιπόν την έξοδο της LS τα αποτέλεσματά της και άμα έχει κάποιο σφάλμα, δείξτε μου αλλού, σε άλλο αρχείο. Αυτό ακριβώς κάνει. Δημιουργεί δύο αρχεία. Δημιουργεί και το MyFiles, δημιουργεί και το Eros. Εντάξει. Το έργο έχω βγάλει στο έργο του έργου. Οκ. Αν υπάρχει άλλο τόμο σε μια εντολή, δεν μας δείχνει. Αν δεν το ανακατευθύνουμε εμείς συγκεκριμένα. Τώρα, μια περίπτωση είναι αυτή. Ναι, να τρέξουμε να δείξουμε τις εξόδους. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις εντολές που τρέχουν. Ναι, σε όλες τις εντολές, αν έχουν προγραμματιστεί σωστά είναι η απάντηση. Σε όλες τις εντολές που είναι οι στάνταρ εντολές του Linux, ναι, παντού. Τώρα, αν κάποιος πάει και γράψει μια εντολή στο σπίτι με ένα καινούριο προγραμματάκι, στο οποίο δεν έχει ιδέα και πολύ ιδιαίτερα τι κάνει, μπορεί αυτός να έχει γράψει το προγραμματάκι έτσι ώστε τα μηνύματα σφάλματος να τα δείχνει στο standard output. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Εντάξει. Δεν είναι σωστά προγραμματισμένο, δεν είναι σωστά φτιαγμένο. Αν κάτι είναι σωστά φτιαγμένο και οτιδήποτε υπάρχει ως standard εντολή μέσα στο Linux, μέσα στο Kelfos, ως standard εντολή που είναι κατεστημένη τουλάχιστον,
ακολουθεί αυτούς τους κανόνες. Εντάξει. Υπάρχουν όμως, ναι, υπάρχουν και προγράμματα τα οποία δυστυχώς στέλνουν τα σφάλματα στο standard output. Υπάρχουν. Αλλά η σύνδεση είναι μικρότερα και λιγότερο. Αυτό όμως δεν είναι καλό το να σε ειδοποιούν για τα σφάλματα που υπάρχουν. Μα ειδοποιούν έτσι κι αλλιώς. Πώς δεν το βλέπεις. Αν τρέχει ήδη κάτι σωστό, εννοείς, όπως αυτή την περίπτωση. Ναι, επειδή έτρεξε ήδη κάτι σωστό, δεν το δείχνει. Γι' αυτό μπορείς να ανακατευθύνεις κάπου αλλού εσύ. Απλώς αυτά που καταγράφονται κάποια σημαντικά, αν το ρυθμίσεις ώστε να σε βγάζει μια ειδοποίηση, να σε στέλνει ένα mail. Σαφώς και γίνεται. Πάς να βάλεις, δηλαδή όπως είπες παρακολουθήσεις. Όπως παράδειγμα, άμα κάποιος πάει να μπει με τη Sudo μέσα στο σύστημά σου, ένα πολύ εύκολο πράγμα που μπορεί να στηθεί, είναι ότι που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Αν πάει κάποιος να χρησιμοποιήσει τη Sudo χωρίς να έχει δικαιώματα, όταν πας να τη χρησιμοποιήσεις θα σου πει ότι δεν μπορείς, έχει γίνει καταγραφή και θα ειδοποιηθεί ο διαχειριστής του συστήματος. Και πραγματικά αν κοιτάξει ο root στο email του, γιατί υπάρχει εσωτερικό email στο σύστημα, θα δει εκεί πέρα ότι υπάρχει καταγραφή ότι ο τάδε χρήστης προσπάθησε να μπει εκείνη την ημερομηνία και ώρα να χρησιμοποιήσει τη Sudo συγκεκριμένα αυτή την εντολή. Ναι, μπορείς να κάνεις καταγραφές και τέτοια. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μια πολύ κοινή χρήση, το ανάποδο, αυτό που λέμε βασικά είναι ότι θέλουμε να στείλουμε και το standard error και το standard output στην ίδια έξοδο. Αυτό γίνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, ένας τρόπος είναι να στέλνουμε, να ανακατευθύνουμε το standard error στο standard output και στη συνέχεια το standard output σε κάποιο αρχείο. Το standard output όμως το οποίο περιλαμβάνει ήδη και το standard error. Εντάξει, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν του λέμε τρέξε αυτή την εντολή, βγάλε μας το standard output στο αρχείο αυτό, στο output, και ταυτόχρονα, λέει εδώ τώρα, βγάλε το standard error, το δύο μεγαλύτερο σημαίνει στείλε το standard error, που στο output 1, στην έξοδο 1, και βάζουμε και το χαρακτήρα αυτό το και, το ampersand, για να του δείξουμε ότι αυτή είναι έξοδος και δεν είναι αρχείο. Γιατί άμα το γράφαμε έτσι και το γράφαμε θα γράψω έτσι. Τι θα γίνει όταν λέτε? Θα έφτιαχνε ένα αρχείο με το όνομα 1. Εντάξει. Για να του πούμε ότι μιλάμε για έξοδο, για κάποια έξοδο και όχι για κάποιο αρχείο, πρέπει να το βάλουμε αυτό εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει το και σημαίνει έξοδος. Εντάξει, στην έξοδο 1. Άρα λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Το αρχείο output λογικά θα πρέπει να έχει. Α, να το πάω πάνω. Εντάξει, δεν το είδα. Ξεκινάει με αυτό. Οκ, το αρχείο output λοιπόν έχει και το σφάλμα, έχει και την έξοδο. Μήπως ήταν και πριν εδώ πέρα, παιδιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα το αρχείο output λοιπόν τώρα έχει και το σφάλμα που το ανακατευθύναμε στο standard output. Και το standard out το βάλαμε στο αρχιάκι. Το οποίο συμπεριλάμβανε λοιπόν και το standard error. Ωραία. Άλλο ένα τρόπο που το κάνουμε αυτό προφανώς είναι να του πούμε στείλ τα και τα δύο εκεί, σε αυτό το αρχείο. Προσέξτε ότι αν του πω αυτό εδώ, έχω πρόβλημα. Γιατί θα προσπαθεί ταυτόχρονα, κοιτάξτε τι λέει εδώ, ταυτόχρονα λέει στείλε το standard output σε ένα αρχείο output και στείλε και το standard error σε ένα αρχείο output. Αλλά κάθε φορά το μεγαλύτερο, το σκέτο, λέει δημιούργησε το αρχείο από την αρχή και βάλε τα αποτελέσματα εκεί μέσα. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση όπου πάει να γράψει το standard output στο αρχείο αυτό, σβήνοντας ό,τι προηγούμενο έχει εκεί μέσα, και ταυτόχρονα πάει να γράψει το standard error στο αρχείο αυτό, σβήνοντας ό,τι προηγούμενο έχει μέσα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα συμβεί εδώ πέρα. Πιθανό το αρχείο αυτό να είναι κενό ή να περιέχει μόνο το ένα από τα δύο. Έχει μόνο το standard output. Θα βάζω και το διπλάκι που βάζει στο τέλος. Μπερδεύει το θέμα. Το θέμα είναι ποιο από τα δύο πρώτα γράφεται. Ποιο από τα δύο πάει να γραφτεί πρώτο. Πάει να γραφτεί το standard output πρώτο ή το
standard error πρώτα. Το δεύτερο όρισμα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος, είναι η αλήθεια. Και καλά θα είναι να μην μπερδευόμαστε με αυτά, γιατί μπορεί στον έναν υπολογιστή να είναι έτσι και στον άλλον υπολογιστή να είναι αλλιώς. Σε μια υλοποίηση του βάση να είναι έτσι, μια παλιότερη έκδοση σε κάποιο άλλο κέλι που να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε καλά θα είναι να μην βλέπουμε αυτό το πράγμα και όταν θέλουμε να στείλουμε χωρίς ανακατεύθυνση, θα πούμε και τα δύο στείλτα στο ίδιο αρχείο, χρησιμοποιούμε αυτό. Το σκέτο το και μεγαλύτερο σημαίνει στείλε και το standard output και το standard error στο ίδιο αρχιάκι. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το που θα κάνουμε σωστά. Κάτι πολύ κοινό ως χρήση είναι και να πετάμε σε εισαγωγικά για αυτό που είπε, οποιαδήποτε έξοδο δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Υπάρχει ένα πολύ ειδικό αρχείο σε κάθε σύστημα Linux, το κάθετος dev, κάθετος null, το οποίο τι είναι, μια μαύρη τρύπα. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει ποτέ, αλλά το dev null είναι πραγματικά μια μαύρη τρύπα. Ό,τι μπαίνει μέσα χάνεται. Είναι ένα αρχείο το οποίο ό,τι και να το βάζεις, εξαφανίζεται ο προσωπικός. Τελειώνει. Δεν το ξαναβρίσκεις ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δηλαδή, αν εγώ αντιγράψω ένα αρχείο, αν μεταφέρω ένα αρχείο στο DevNull, ναι, στο ίδιο το DevNull δεν μπορώ, αλλά αν βάλω το output μια συντολή στο DevNull, που αρχεία έκανα, το output αυτό εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει πια. Εντάξει, το output, το αρχείο output υπάρχει, έτσι. Τα περιεχόμενα που πήγα να στείλω δεν υπάρχουν. Εντάξει, ό,τι και να στείλω σε αυτό το αρχείο το DevNull εξαφανίζεται. Άρα, αν εγώ για κάποιο λόγο θέλω να πετάξω και να εξαφανίσω, να μην βλέπω ποτέ μπροστά μου το standard error, για κάποιο λόγο, αν δεν θέλω να το βλέπω μπροστά μου, απλά το στέλνω στο DevNull. Εντάξει, οτιδήποτε στέλνω εκεί πέρα εξαφανίζεται. Αν δεν θέλω να φαίνεται μπροστά μου με κανέναν τρόπο, παραδείγματος χάρη, αυτό που γράφω, wrong deal, αν δεν θέλω να φανεί πουθενά, ούτε σε κανένα αρχείο, ούτε μπροστά μου το μήνυμα ασφαλώς. Δεν υπάρχει κανένα ασφαλώς. Ενώ θα πρέπει να μου δείξει ασφαλώς. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ κοινή πρακτική όταν έχουμε... όταν τρέχουμε εντολές εμείς οι ίδιοι όμως, όχι τόσο πολύ, όταν έχουμε εντολές που να τρέχουν αυτόματα, μέσω ενός cron job, θα μιλήσουμε στο μέλλον για τέτοια πράγματα. Είναι πολύ κοινό να τα μηνύματα σφάλματος να τα στέλνουμε ή σε κάποιο αρχείο ή αν δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ τελικά αν θα γίνει κάποιο σφάλμα ή όχι. Εμείς πρέπει να τρέχουμε την εντολή και αν τρέξει, ας τρέξει, αν δεν τρέξει, αν μην τρέξει. Τα σφάλματα, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, δεν μας νοιάζει να τα δούμε. Οπότε αντί να μας βγάζει περίεργα μηνύματα εκεί που είμαστε και δουλεύουμε, είμαστε στο πνευματικό και δουλεύουμε ξαφνικά, βγάζει άσχετα μηνύματα μπροστά μας. Γιατί τρέχει η εντολή στο background και αν σε βρει κάποιο σφάλμα θα τη δείξει στην οθόνη. Εντάξει. Εκεί που δουλεύουμε κάτι άλλο, ξαφνικά βλέπουμε ένα άσχετο μήνυμα. Άρα, οτιδήποτε τρέχουμε παραδείγματος χάρη στο Sun Cron Job, ή θέλουμε να στείλουμε, ή θα στέλνουμε το αποτέλεσμα σε ένα αρχείο, ή θα το στέλνουμε στο DevNull. Αν δεν το στέλνουμε στο DevNull, θα εμφανίζεται στο άσχετο μπροστά μας. Και βλέπουμε τι κάνει τώρα, γιατί το κάνει αυτό. Πραγματικά κάτι έχουμε βάλει να τρέχει από πίσω όμως. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Από προεπιλογή στην εγκατάσταση ενός συστήματος, ο φάκελος που κρατάει τα σφάλματα είναι ο ROM director. Όχι, αυτό είναι ένα παράδειγμα που έβαλα που δεν υπάρχει. Πώς πέρα, δεν υπάρχει φάκελος. Είναι ένας φάκελος που δεν υπάρχει. Προηγουμένως έγραψα κάτι τέτοιο. Τι πράγμα ήθελα να κάνω. Δεν ήσασταν από την αρχή εδώ πέρα για αυτό το. Κρατάει που θέλανε τα σφάλματα αυτά. Τα σφάλματα αυτά τα κρατάει. Τα δίνει σαν έξοδο. Όχι, τα σφάλματα των εντολών που τρέχουμε εμείς, αυτή την τελευταία εντολή που έτρεξα εγώ τώρα, όχι, δεν την κρατάει πουθενά. Αν δεν το πούμε εμείς συγκεκριμένα, ξέρεις τι το output βάλτο σε εκείνο το αρχείο, όχι, δεν θα το κρατήσει πουθενά. Εμείς το κρατάει στο Bash History, δηλαδή α πούμε. Όχι, το Bash History έχει μόνο τις εντολές που έτρεξε, όχι τα αποτελέσματά του. Αν δεν προκαθορίσεις να τα στέλνεις σε φάκελο, δηλαδή χάνονται τα σφάλματα. Σε φάκελο, σε κάποιο αρχείο. Σε κάποιο άλλο. Σε κάποιο αρχείο, ναι. Εμφανίζονται στην οθόνη και εκεί φεύγουν. Εμφανίζονται στην οθόνη. Κάπου θα εμφανιστούν, ναι. Θα εμφανιστούν ή στην οθόνη ή αν δεν
το βάλει στην οθόνη σε κάποιο αρχείο, αν το στείλει εσύ σε κάποιο αρχείο, αν κάνει ανακατεύθυνση σε κάποιο αρχείο, ή πουθενά αν το στείλει στο DevNull. Εντάξει, αλλά στην οθόνη δεν σημαίνει αναγκαστικά στο τερματικό που έχει μπροστά σου. Μπορεί να είναι σε ένα από τα τερματικά στι κονσόλε που πηγαίνει στι πραγματικέ κονσόλε με Ctrl Alt F1, F2 κτλ. Μπορεί να φαίνονται εκεί πέρα. Εξαρτάται. Αν δεν έχει καμία πραγματική κονσόλα ανοιχτή, α πούμε, και ανοίξει. Πάντα υπάρχει μια ανοιχτή. Είναι ανοιχτή και αν δεν την έχει ανοίξει. Εκεί υπάρχει. Του γραφικού. Όχι του γραφικού. Ναι, και εγώ άμα καπάω τώρα Ctrl Alt F1, εκεί πέρα είναι. Υπάρχει. Απλά δεν έχουν συνδεθεί. Εντάξει. Υπάρχει όμως. Ναι, κοιτάξτε, το σφάλμα σε μια κονσόλα που δεν είναι μάλιστα συνδέσει. Αν έχει συνδεθεί προηγουμένως, ξέρω εγώ, μια φορά, κάτι. Πάντως δεν είναι αναγκαστικά στο τερματικό που έχει εκείνη τη στιγμή ανοιχτό μπροστά σου. Αυτό θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αναγκαστικά στο τερματικό που έχει ανοιχτό μπροστά σου. Λοιπόν, αυτά και με τις ανακατευθύνσεις είναι χρήσιμα για να παίρνουμε το output των εντολών. Τώρα, για τις ολιγνώσεις είχαμε μιλήσει λίγο, εντάξει, είχαμε κάνει μερικά παραδείγματα και περνάει εδώ πέρα πώς συνδέεται με την τυπική έξοδο και την τυπική είσοδο. Αυτό που γίνεται, τυπική έξοδο μιας εντολής, τι γίνεται, γίνεται τυπική είσοδος μιας άλλης. Δηλαδή, στο παράδειγμα εδώ πέρα, τι έκανα, η τυπική έξοδος του standard output της LS δεν πάει στην οθόνη, αλλά σωληνώνεται στη GET. Εντάξει, άρα από την LS, αν θέλω να κρατήσω μόνο τα αρχεία, που, μόνο τις εντολές που γράφουν MP3 με κάποιο λόγο μέσα, το δίνω έτσι. Και να δω και πώς ελληνώνουμε εδώ πέρα κτλ. Τώρα, πέρα από τις ελληνώσεις που μπορούμε να κάνουμε, υπάρχουν κάποιες εντολές, οι οποίες δουλεύονται. Οι σωληνώσεις είναι μόνο μεταξύ εντολών, έτσι. Μόνο μεταξύ εντολών, όχι αρχείων. Εντάξει, μόνο μεταξύ εντολών. Παίρνεις το output μιας εντολής και το βάζεις στο input μιας άλλης εντολής. Στην είσοδο μιας άλλης εντολής. Τώρα, υπάρχουν κάποιες εντολές οι οποίες αυτό που κάνουν εξορισμού είναι ότι παίρνουν το standard input και το κάνουν standard output. Εντάξει, δηλαδή όλες αυτές οι εντολές, μερικές ακόμα, η grep απλά δουλεύει και με αρχεία, είναι εξαίρεση, η grep δουλεύει και με αρχεία, αλλά όχι αναγκαστικά μόνο με αρχεία. Αυτές οι εντολές λοιπόν εδώ πέρα δέχονται ένα standard input και παράγουν ένα standard output. Πάντα. Και δουλεύονται όλα αυτά με σωληνώσεις. Η grep είπαμε ότι κρατάει τις γραμμές τις συγκεκριμένες οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο κείμενο μέσα, μια συγκεκριμένη λέξη, ένα συγκεκριμένο string τέλος πάντων, ένα συγκεκριμένο αλφαβητικό, οτιδήποτε δώσουμε. Δηλαδή, πού να πάω τώρα, ας πάω στο USR Doc, εγώ εκεί μέσα έχω διάφορα εδώ πέρα από το M-Player. Τι έχω εκεί, να, έχω το license. Υπάρχει ένα αρχείο license. Τώρα εσείς μπορείτε να δείτε στο USR Doc, το documentation για όλο τον των προγραμμάτων που έχετε, συνήθως εγκαθίσταται ή μέσα στο USR Doc, μέσα σε διαφορετικούς φακέλους, ή στο USR Share Doc. Να εξαρτάται από τώρα. Δηλαδή, εγώ όλα τα 12 layer του πακέτο, όλο το documentation που έχει μαζί με όλα τα configuration, τα παραδείγματα κτλ. Είναι εκεί μέσα. Και ένα αρχιάκι είναι παράδειγμα και το αρχείο license. Εντάξει, πάμε εδώ με την ελέγχη, είναι η GPL version 2. Okay. Αν για κάποιο λόγο τώρα εγώ εδώ πέρα θέλω να κρατήσω, θέλω να βρω μέσα στο αρχείο αυτό μόνο τις γραμμές στις οποίες γράφει GNU και τίποτα άλλο. Και με κεφαλαία έτσι. Τι μπορώ να κάνω. Ναι, μπορώ να τρέξω την grep με όρισμα το αρχείο. Ναι, δουλεύει έτσι. Και το είχαμε δώσει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, αυτό τι κάνει, δίνει μόνο τις γραμμές που λένε GNU. Και όταν λέμε γραμμές, δεν εννοούμε γραμμές τις οποίες μας δείχνει ως γραμμή στην οθόνη μας. Γιατί η οθόνη μία δεν είναι αναγκαστικά ίση με την οθόνη την άλλη. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ πέρα τα γράμματα για να φαίνονται καλύτερα και σίγουρα η οθόνη δικιά μου, αν το να κάνετε ένα μάξιμα εσύ στο τερματικό σας, χωράει λιγότερους χαρακτήρες. Όταν λέμε γραμμή, εννοούμε από την αρχή της γραμμής μέχρι να βρει ένα χαρακτήρα μιας νέας γραμμής. Εντάξει, new line character, ένα χαρακτήρα νέας γραμμής, το οποίο μπορεί βέβαια για να το δείξουμε στην οθόνη όλο αυτό το κείμενο που περιλαμβάνεται ανάμεσα από την αρχή της γραμμής μέχρι το χαρακτήρα μιας νέας γραμμής
να είναι σελίδες ολόκληρες. Εντάξει. Εδώ πέρα λοιπόν μας κρατάει όλες τις σειρές, όλες τις γραμμές αυτές όπου βρήκε το GNU. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσα να το κάνω έχοντας ολιγνώσει το output της CAT. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, CAT License, Grep GNU, είναι ακριβώς μα ακριβώς το ίδιο πράγμα αυτό που έταξα από πάνω. Απλά τώρα η Grep δεν δέχεται ως είσοδο το αρχείο, δέχεται την έξοδο της πρώτης εντολής. Που τυχαίνει να είναι CAT. Εντάξει. Τώρα να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι άσχετο τώρα με την εντολή. Εσύ σε ποιο φάκελο είσαι τώρα γιατί βρήκες τη license, την έκανες copy κάπου, πώς την έψεψες? Υπάρχει έτσι, που είναι κατεστημένη. Υπάρχει, στο πακέτο μέσα το M-Player υπάρχει license. Σε κάθε πακέτο, δεν ξέρω, δεν ισχύει σε όλες τις διανομές προφανώς, σε κάθε πακέτο, στη συγκεκριμένη διανομή, συμπεριλαμβάνεται και η άδεια του κάθε πακέτου, ξεχωριστά. Οπότε και στο συγκεκριμένο πακέτο υπάρχει και η άδεια την οποία χρησιμοποιεί. Εντάξει. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή έχω εδώ μέσα όλα αυτά. Εντάξει, δηλαδή αν δω στο lib-node. Εδώ μέσα να δω πάλι authors readme copying. Εδώ πέρα τι λέει copying. Είναι πάλι η άδεια. Εντάξει, αυτό το κάνει. Τέλος πάντων, που είναι. Ας πω εκεί. Εδώ λοιπόν. Θέλω λοιπόν να κρατήσω, είπαμε, συγκεκριμένες λέξεις και παίρνω με την Grep της ολινών. Υπάρχουν λοιπόν και όλες αυτές οι υπόλοιπες εντολές. Και η Grep, βέβαια, το output της Grep βγαίνει, που έτρεξα, βγαίνει στο standard output. Το οποίο τυχαίνει να είναι η οθόνη. Θα μπορούσα να το βάλω κάπου αλλού. Εντάξει, πού αλλού. Παραδείγματος χάρη στην WC που λέω παρακάτω. Λοιπόν, cut copying είπαμε. Έλα, cut copying. Grep new. Και να το βάλω στην WC, η οποία τι κάνει. Άμα το βάλω το όρο Παύλα έλα από δίπλα, του λέω WC αριθμεί γραμμές με αυτόν τον τρόπο τώρα. Δηλαδή να μου δείξει το output, που θα μου δείχνει έτσι. Αν του πω WC Παύλα έλα στο τέλος, είναι σαν να του λέω, μη μου δείχνεις το ίδιο το output, πες μου πόσες γραμμές βρήκες. 13 γραμμές βρήκες. Εντάξει, αν θέλω απλά μισό λεπτό, αν ήθελα απλά να μετρήσω τον αριθμό των γραμμών που έχει αυτό το αρχείο το copying, θα μπορούσα να δώσω απλά, ο συνολικός αριθμός λοιπόν είναι 481 γραμμές. Επαναλάβετε λίγο, τι κάνει η εντολή Grep. Η Grep, ναι. Ψάχνεις την είσοδό της, ψάχνει να βρει τις γραμμές που έχουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι κειμένου. Ψάχνει δηλαδή κείμενο. Κείμενο. Αν της δώσεις το όνομά σου, θα ψάξει να βρει σε όλο το αρχείο που θα του δώσεις, σε ποιες γραμμές υπάρχει το όνομά σου και θα σου δείξει ολόκληρη τη γραμμή. Εντάξει. Άρα λοιπόν η WC μετράει γραμμές, μπορεί να μετρήσει και χαρακτήρες, μπορεί να μετρήσει και λέξεις. Αν δούμε το man page, θα δούμε ότι μετράει και bytes, τα οποία δεν είναι αναγκαστικά το ίδιο πράγμα με τους χαρακτήρες. Υπάρχει ένα θέμα και εδώ πέρα, μην εμπιστεύεστε και πολύ το output της WC όταν μετράτε χαρακτήρες, ειδικά σε Unicode περιβάλλοντα που είναι όλα Unicode, γιατί ένας χαρακτήρας ενδέχεται να μην είναι μόνο ένα byte. Στα Unicode περιβάλλοντα μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και 3 bytes κάθε χαρακτήρας. Οπότε αυτό το που μετράτε ως χαρακτήρα να μην είναι πραγματικά χαρακτήρας, να είναι μισός χαρακτήρας. Υπάρχουν θεματάκια εκεί πέρα. Αν πάλι όμως η κωδικοποίηση κειμένου που έχετε είναι η ANSI, μια λατινική σχέτο Latin κωδικοποίηση, τότε ναι, οι χαρακτήρες είναι ακριβώς αυτοί που θα σας δείτε. Από εκεί πέρα μπορεί να μετρήσει γραμμές, να παύλα με παύλα L, μπορεί να μετρήσει λέξεις, εντάξει, ή παύλα L κεφαλαίο, μας λέει πόσο μέγεθος έχει μεγαλύτερη γραμμή και διάφορα τέλος πάντων. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να μάθω, όπως είπαμε, στο αρχείο αυτό copying, πόσες λέξεις έχει αυτό το κείμενο, είναι αυτό που κάνουμε στους επεξεργαστές κειμένου κατά μέτρηση λέξεων, να, τόσες λέξεις έχει. Εντάξει, πόσες λέξεις βρήκες. Και προφανώς δεν μιλάμε μόνο για αρχεία, αλλά μιλάμε για οποιοδήποτε output.
Δηλαδή, οτιδήποτε του δώσουμε, δηλαδή αν εγώ βγάλω μια LS και θέλω να δω πόσες λέξεις μου βγάζει η LS, μου βγάζει 6 λέξεις αυτή την περίπτωση, γιατί εκεί μέσα έχω μόνο 6 αρχεία. Άλλος ένας τρόπος να μετρήσω πόσα αρχεία έχω σε ένα κατάλογο. Εντάξει. Αρκετά χρήσιμη η δομή, να μετράμε πόσους χαρακτήρες έχουμε. Οι head και οι tail τις είχαμε δει, δείχνουν την κορυφή ενός αρχείου και το τέλος ενός αρχείου. Μια φορά την κάθε λέξη. Εντάξει, δηλαδή πάω στο λιγάκι, να φτιάξω ένα αρχείο, test, να γράψω εδώ, 1, 2, 3, 3, 3, 4. Εντάξει, αυτό το αρχείο προφανώς, Test. Άρα λοιπόν έχει αυτές τις λέξεις, έτσι. Πόσες μοναδικές λέξεις έχει όμως? Αυτές. Διπλότυπες και τριπλότυπες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμφανίσεις, μαθησκόβει και εμφανίζει μόνο μία φορά την κάθε μία. Προσέξτε όμως, όχι αν είναι ανεκατεμένες, αν είναι κολλητά μαζί. Εντάξει, δηλαδή αν εγώ εδώ κάτω είχα βάλει και ένα 3 πάλι, αυτό που θα έκανε, θα του δείξει. Δεν είναι κολλητό με το προηγούμενο. Okay, αυτά που είναι μόνο μαζί. Για να το γλιτώσω αυτό, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια εντολή που δεν τη γράφω εκεί πέρα, την ξέχασα. Δεν προλάβω φυσικά. Υπάρχει εντολή short. Η εντολή short τι κάνει? Ταξινομεί. Εντάξει, και μπορεί να ταξινομήσει με διαφόρους τρόπους. Άμα κοιτάξετε τη man page του, θα δείτε ότι μπορεί να ταξινομήσει σύμφωνα με το λεξικό, να μην χρησιμοποιήσει κεφαλαία μικρά, ενώ συνήθως υπάρχει διαφοροποίηση κεφαλαίων μικρών, δηλαδή το α το κεφαλαίο μπαίνει πριν από το, πριν από το μικρό το α. Εντάξει, μάλλον όλα τα κεφαλαία μπαίνουν πριν από όλα τα μικρά, γενικότερα. Ή να ταξινομήσει αριθμούς, γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί η ταξινόμηση, κοιτάξτε τι γίνεται, το human που λέξει, ό,τι υπάρχει το νούμερο παρακάτω, ταξινόμηση αριθμών, για να μπερσάμε, έχω το 1, το 4, το 50, το 6, το 14, το 67, το 7. Αν προσπαθήσω εγώ να τα κάνω short αυτά, κοιτάξτε τι περίεργο συμβεί. Το βλέπετε. Το σκέτο το short, το απλό το short, ταξινομεί χαρακτήρες, αλφαβητικά. Και αλφαβητικά το 14 είναι πιο πριν από το 4, εντάξει, με τον ίδιο τρόπο που το αβ είναι πιο πριν από το γ. Εντάξει. Ταξινομία αλφαβητικά. Αν θέλω εγώ να ταξινομήσω αριθμητικά, έβαλα το παπλάνι, το numeric. Okay. Και έτσι ταξινομεί πραγματικά ως αριθμούς αυτό που θέλουμε. Πάντα με την αρχή της γραμμής. Η έξοδος των εντολών αυτών μπορούν να γραφτούν στο ίδιο αρχείο πάνω. Ποιον εντολών? Το σορτάρισμα που κάναμε τώρα, αυτή. Ναι, φυσικά. Και όχι, στο ίδιο numbers. Όπα, πρόβλημα. Καλή ερώτηση. Πρόβλημα. Αυτό εδώ λοιπόν να το ξαναβάλω στο ίδιο αρχείο, ε. Θα λέω. Ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Καταστροφή. Αρχείο δεν έχει τίποτα. Αυτό που έκανα με την ανακατεύθυνση εδώ πέρα, με το μεγαλύτερο numbers που γράφω, με την ανακατεύθυνση, αυτό που κάνω είναι ότι άδειασε το αρχείο του, λέμε, διέγραψε όλα τα προηγούμενα, ό,τι είχε μέσα, και βάλε το καινούριο output. Το οποίο το καινούριο output τυχαίνει να είναι η έξοδος του ίδιου αρχείου, το οποίο μόλις το έχουμε διαγράψει. Μόλις το έχουμε αδειάσει. Οπότε, για να το κάνουμε αυτό με μια εντολή, η short παίρνει και file short
Για να το κάνουμε αυτό, θέλουμε ενδιάμεσο αρχείο, ναι. Για να το κάνουμε αυτό, θέλουμε ενδιάμεσο αρχείο. Δηλαδή, αν φτιάξω το αρχείο numbers, ξανά να βάλω έλα, κάποιους αριθμούς πάλι μέσα. Θα πρέπει. Τώρα εδώ μπορώ να το γράψω αυτό και με μια εντολή, είπαμε, έτσι. Στην πραγματικότητα αυτή η short παίρνει ορισμό ένα αρχείο. Να το short, short παύλα έγκαι όλες που το ήθελα. Να το σωστό το short. Αυτό πρέπει να το βάλω σε ένα αρχείο DLP και το να κάνω MVDLP στο numbers. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Δεν μπορείς την ίδια εντολή να το ξανακατευθύνεις στο temps. Όχι, έτσι, όχι, γιατί ανακατεύθυνση σημαίνει διέγραψε το αρχείο. Ουσιαστικά, διέγραψε τα περιεχόμενά του. Πρέπει να γίνει έτσι. Μια εντολή, δηλαδή, η εκτέλεση ξεκινάει από το τέλος της γραμμής της εντολής προς την αρχή. Ναι, όταν μιλάμε για ανακατεύθυνση, ναι. Ίσως άμα το κάναμε απέναντι. Και αν είδαμε προηγουμένως, αυτό ισχύει από το τέλος. Είδαμε προηγουμένως, είδαμε. Όχι, ούτε append, τίποτα. Είδαμε εδώ, αυτό εδώ πέρα. Αυτό όχι, τι έκανε. Να, αυτό εδώ, ναι. Τι κάναμε εδώ, είπαμε ότι πρώτα ανακατευθύναμε το standard error στο standard output και μετά το standard output που περιέχει το standard error τώρα πια στο αρχείο output. Έγινε από το τέλος προς την αρχή. Πρώτα να κατευθύνουμε το standard error στο standard output και μετά όλο μαζί στο output. Εντάξει, ναι, έχει σημασία η σειρά και γίνεται από το τέλος προς την αρχή. Ναι. Το πρόβλημα που δημιουργείται και μας λύνει η T, η εντολή η T, είναι ότι αν ανακατευθύνω την έξοδο μια εντολή σε ένα αρχείο, οποιαδήποτε έξοδο, είτε standard error είτε standard output, εντάξει, σε ένα αρχείο, τότε αναγκαστικά δεν θα το δω στην οθόνη μου, έτσι δεν είναι. Και αν θέλω να το κάνω και το δύο, και αν θέλω να το δω και στην οθόνη και να βγει και σε ένα αρχείο να καταγραφεί κάπου, το αποτέλεσμα μια εντολή, τι γίνεται. Εκεί μας βοηθάει η T. Αυτό που κάνει η T είναι ότι παίρνει το standard input. Στον αράβο θα πάω κάθε εντολή που είναι στάνταρ input για αυτή, έτσι. Παίρνει λοιπόν την έξοδο μιας άλλης εντολής και αυτό που παίρνει το δείχνει και στην οθόνη, το βγάζει και σε ένα αρχείο. Ταυτόχρονα. Δηλαδή... Λοιπόν, δηλαδή, αν θέλω να τρέξω μια εντολή, πώς το κάνω αυτό τώρα. Αν τρέξω μια εντολή, έλες παύλα έλε. Εντάξει. Αν εγώ ήθελα να βάλω το αποτέλεσμα της εντολής σε ένα αρχείο, θα κάνω αυτό. Όπα, από την άλλη πρέπει. Εντάξει. Ναι. Αν θέλω όμως να το δω ταυτόχρονα και στην οθόνη, τώρα το κάνω pipe στη D. Οπότε, ας το διαγράψω και θα το δούμε από την αρχή. Άρα, test, θα μην υπάρχει. Αυτό που κάνουμε τώρα λοιπόν, παίρνουμε το σπάω το ξέρω. Εντάξει, το δίνουμε στην D, η οποία τι κάνει. Το δίνει και στην οθόνη, το βάζει και στο test. Και τώρα το αρχείο test θα έχει και αυτό το αποτέλεσμα της εντολής. Η εντολή T που βγάζει το αποτέλεσμα και στην οθόνη. Χωρίς να κατεύθυνση γράφει το αρχείο του τεστ. Ναι. Το αρχείο τεστ. Ναι. Ναι. Παίρνει ως όρισμα ένα αρχείο. Χωρίς να κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε βέβαια να κατευθύνουμε και το αποτέλεσμα της T σε μια άλλη εντολή, σε μια άλλη T. Αν θέλαμε να κατευθύνουμε την έξοδο και στην οθόνη και σε δύο ξεχωριστά αρχεία, δύο φορές την τιμή τη μία μετά την άλλη. Εντάξει, δεν το έχω κάνει άλλη φορά. Για το δούμε. Δεν το έχω κάνει άλλη φορά. Για το δούμε. Το πάω.
Δεν υπάρχει λόγος να μην δουλεύει. Τι, θες δύο. Μας το έβγαλε στην οθόνη. Και στο τεστένα. Και στο τεστένα. Εντάξει. Το ένα πάει στο άλλο. Και τι όχι. Εγώ θα περίμενα να το εμφανίσει δύο φορές στην οθόνη. Όχι. Γιατί. Δεν το εμφανίζεις στην οθόνη. Το εμφανίζεις στο standard output. Η τι εμφανίζει στο standard output, όχι στην οθόνη. Ναι, μεν είπα στην οθόνη, επειδή η οθόνη συνήθως είναι αυτό που θέλουμε. Εμφανίζει στο standard output και σε κάποιο αρχείο και καταγράφει σε αρχείο. Οπότε τι κάνει εδώ, αυτή η cut που έχουμε δώσει πάνω, cut test. Λέμε το cut test τι κάνει. Κάνει πάει από το output του αρχείου στην εντολή τι. Η οποία τι, το εμφανίζει στο standard output και καταγράφει κιόλας και στο test 1. Το standard output όμως το στέλνουμε κάπου αλλού. Το στέλνουμε στην άρρητη. Δεν το δείχνουμε στην οθόνη. Η τελευταία είναι που τελικά το δείχνει στην οθόνη. Εντάξει. Το τεστ 2 δεν θα έπρεπε να περιέχει το τεστ 1. Όχι. Δεν περιέχει το τεστ 1. Περιέχει τα ίδια αποτελέσματα με το τεστ 1. Δεν είναι το ίδιο το τεστ 1. Είναι τα ίδια αποτελέσματα που στείλαμε στο τεστ 1. Τα βάζουμε πίσω στο τεστ 2. Λεπτομέρεια μεν, τελικά είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν έγινε αυτό. Δηλαδή δεν πήρε τα αποτελέσματα από το τεστ 1 για να τα βάλει στο τεστ 2. Πήρε τα αποτελέσματα από την GAT, τα έβαλε στο τεστ 1, τα έστειλε και στο standard output και η επόμενη τι πήρε το standard output της προηγούμενης, θα βγάζει στην οθόνη και θα βάζει και στην τεστ 2. Γιατί αυτό που κάνει δημιουργεί δύο φορές τα ίδια αποτελέσματα. Και στο standard output και σε κάποιο αρχείο. Άρα λύνουμε το πρόβλημα του αν τα βάλουμε σε κάποιο αρχείο δεν υπάρχουν μπροστά μας. Το οποίο βέβαια μπορούσε να λυθεί και με κάποιο άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να λυθεί και με την tail που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, αν εγώ κρατήσω tail, λοιπόν, αν αφήσω tail της F, τι κάνει η tail, είπαμε, το παύλα F, το κάνει follow, έτσι, κρατάει το αρχείο αυτό και ό,τι αλλαγές γίνονται, μου το δείχνει. Εντάξει. Οπότε, αν εγώ πάω και κάνω κάτι το προσθέσω στο τέλος, το αρχείου τεστ θα μου φανεί και εδώ οι χαρακτήρες για τα έχει τα βάλει κατά λάθος. Εγώ τα πληκτρολόγησα. Εντάξει. Θα το ξανακάνω. Να φανεί και καθαρά χωρίς τους χαρακτήρες αυτούς. Ορίστε. Κάθε φορά φαίνονται και στην οθόνη. Εντάξει. Το τρέχω, το βγάζω. Μπορώ να τον βγάζω στο αρχείο χωρίς το βλέπω μπροστά μου, αλλά φαίνεται και στην οθόνη κάπου αλλού. Εντάξει. Και συνήθως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνεις το ίδιο πράγμα, γενικότερα. Δηλαδή, όπως είδαμε, υπάρχει η cut numbers grep 1, να δούμε όλες τις γραμμές που περιέχουν χαρακτήρα 1, υπάρχει και η grep 1 numbers. Κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, συνήθως υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι για να κάνεις το ίδιο πράγμα και υπάρχει και άλλος τρόπος για να κάνω. Ακριβώς το ίδιο. Πολύ τρόπο. Και με τη set υπάρχει τρόπος. Είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Θα ξεκινήσουμε σήμερα. Λοιπόν... Και ερχόμαστε στη set και στη DR τώρα. Εδώ είναι το μεγάλο το κακό. Η απορία τώρα εδώ πέρα ήταν πώς θα δω τι χρήση έχω στο δίκτυό μου, δηλαδή αν έχεις μια κάρτα 3G ας πούμε που την πληρώνεις στον ΟΤΕ, στη Vodafone, στη Wind, ξέρω εγώ, ανάλογα με τη χρήση, θες να βλέπεις πόση χρήση έχεις. Έχω λίγο μια θηγατούλα και έχω στήσει αυτό το προγραμματάκι εδώ πέρα. Εντάξει, το VNStat συγκεκριμένα, δεν υπάρχει στάτερ, πρέπει να το βάλετε ξεχωριστά. Αυτό μετράει την ώρα που το εγκαταστάζει. Από την ώρα που το εγκαταστάζει και κάθε φορά που τρέχει, που ξεκινάει ο υπολογιστής θα πρέπει να τρέχει, να ξεκινάει. Δηλαδή μέσα στα init scripts κάπου να υπάρχει κάτι να το ξεκινάει. Και αν δείτε τώρα εγώ, δηλαδή υπάρχει εντολή PS. Θα την βλέπαμε μελλοντικά. Η PS τι κάνει, δείχνει τις διαδικασίες, πρόσθεσες
που τρέχουν αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή. Ναι, όλοι. Παύλα άθλητα. Μου δείχνει όλες τις διαδικασίες που τρέχουν. Δηλαδή τώρα από αυτά τρέχω, αν μπορώ να τρέξω και με μία λες. Έλα, φάει. Θα το βάλω και στη λες για να τα δω. Όλα αυτά τρέχουν τέλος πάντων. Αντί να ανοίγεται ένα disk task manager, μπορεί να δουλέψει να το δείτε από εδώ πέρα. Είναι η κάθε διεργασία, από την init που είναι πάντα process ID, κωδικός 1, ξεκινάει πάντα από εκεί το σύστημα και εδώ πέρα έχει πάρει ένα μεγάλο θέμα με το system D, αλλά τέλος πάντων. Αυτή είναι η στιγμή. Λοιπόν, όλα αυτά τρέχουν τώρα σήμερα λοιπόν. Δεν είναι και τελικά πολλά, τέλος πάντων. Τι θέλω να δω, ναι, και κάπου σίγουρα υπάρχει PS, grep, PS touch. Υπάρχει ένας, μέσα σε όλο αυτό υπάρχει μια γραμμή που λέει ότι τρέχει και ένα προγραμματάκι VNSTAT-D. Ένας δέρμανας τρέχει από πίσω και καταγράφει όλη την κίνηση που υπάρχει στο δίκτυο. Σε οποιοδήποτε συσκευή δικτύου, είτε είναι Ethernet, είτε είναι wireless δίκτυο τοπικό, είτε είναι 3G κτλ. Οπότε εγώ αν δώσω απλά VNSTAT, έλα. Μετά βγάζει αυτά. Τώρα εδώ πέρα δεν μου χωράει η οικειοθόνη γιατί έχω κάνει τόσο μεγάλα τα γράμματα. Τέλος πάντων, κόβεται λίγο από κάτω. Ένα B, ένα megabyte πάει από κάτω. Και έστω ότι εγώ θέλω να κρατήσω για το PPP. Το βλέπετε, το PPP είναι το 3G το δίκτυό μου. Οι συσκευές PPP 0-1-2 είναι οι. Ήτανε κάποτε τα modem που συνδέαμε κατευθείαν στον υπολογιστή τα 5-6. Τώρα είναι οι συσκευές οι ασύρματες, οι 3G. Με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε. Modem είναι ουσιαστικά κατευθείαν που τα κολλάμε στο σύστημα. Και αντίστοιχα τα routers που έχετε στο σπίτι, τι τρέχουν μέσα, ή ένα Linux ή ένα BSD τρέχουν μέσα, η κάθε συσκευή, το κάθε routeράκι. Η αντίστοιχη συσκευή της είναι πάλι μέσα στο routeράκι, το PPP του router όμως, όχι του υπολογιστή. Τέλος πάντων. Και εγώ θέλω λοιπόν να κρατήσω αυτό εδώ πέρα. Το total για το PPP για τον τελευταίο μήνα που έχω μπροστά μου και το συγκεκριμένο μήνα. Και θέλω να μου βγάλει μόνο ένα νούμερο. Δηλαδή θέλω να φτιάξω εγώ ένα προγραμματάκι, σε εισαγωγικά, προγραμματάκι, μια εντολή να τρέχω τέλος πάντων, η οποία θα μου βγάζει αυτό το νούμερο. Θα μου το δίνει κάθε φορά. Θα το τρέχω εγώ. Λοιπόν, προφανώς αν δώσω και το VNSTAT, μου τα βγάζει όλα. Εγώ θέλω να απομονώσω μια γραμμή. Ποια γραμμή. Θέλω τη γραμμή που ακολουθεί τη γραμμή PPP. 0. Δεν θέλω μια γραμμή που να λέει Νοέμβριος 12, γιατί Νοέμβριος 12 έρχεται εδώ πέρα. Για το ασύρματο που δεν μοιάζει το ασύρματο το τροπικό, θα έρχει μέσα το router, θα έρχει μέσα το VNSTAT. Θα αλλάξει αύριο, έτσι αλλιώς. Αύριο θα αλλάξει, αλλά αύριο που θα τρέχω εγώ την εντολή, κάθε φορά που την τρέξει, σου βγάζει άλλο νούμερο. Εκείνο το θέμα. Εντάξει. Και μπορείς αυτό, αν θες να το αυτοματοποιήσεις κιόλας και να του πεις τρέχει το κάθε 10 λεπτά, κάθε μια ώρα, κάθε μια μέρα. Και όποτε δεις το νομεράκι να φεύγει πάνω από τόσο, στείλε μου ένα email να ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, μπορείς να το αυτοματοποιήσεις όλα. Το πρώτο βήμα που μπορεί να κάνεις για όλα αυτά είναι να κόψεις αυτό το νομεράκι από εδώ πέρα. Και το πάρεις μπροστά σου. Οπότε, έχεις το output της εντολής. Θες σίγουρα να κρατήσεις την εντολή που είναι μετά το PPP0. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα. Α, τρέχω το VNSTAT. Το output δεν το δείχνω στο standard στην οθόνη. Το κάνω πάει πού. Σε μια grep. Σε μια grep τώρα, εντάξει είναι κάτι που δεν το πούμε, ένα switch της grep, μια επιλογή της grep είναι το παύλα α. Το παύλα α σημαίνει τόσες γραμμές μετά. Δηλαδή, βρες μου, θέλω λοιπόν το PPP0, αλλά δεν θέλω μόνο τις γραμμές που έχουν το PPP0. Δηλαδή, αν έδινα αυτό, grep PPP0, θα μου έλεγε μόνο τη γραμμή PPP0 disabled. Αφού στην από κάτω τη γραμμή είναι αυτή που θέλω εγώ. Εντάξει, άρα θέλω και την επόμενη γραμμή. Θέλω και την επόμενη λοιπόν, άρα μία γραμμή μετά του λέω τώρα. Δώσε μου και μία γραμμή μετά. Το παύλα α1 σημαίνει after, δώσε μου και μία γραμμή μετά. Υπάρχει και το αντίστοιχο παύλα b κεφαλαίο. Δώσε μου τόσες προηγούμενες γραμμές, αφού βρεις αυτό. Την προηγούμενη δέκατη ή τις προηγούμενες όλες ή τις επόμενες όλες μπορείς να δώσεις. Αν δώσεις, εντάξει, αν δώσω παύλα b 2, θα μου δώσει την PPP0 και τις δύο προηγούμενες από αυτή. Εντάξει, τις δύο προηγούμενες, από πάνω. Άμα δώσω παύλα α,
5 θα μου δώσει 52 ευρώ τώρα από τις αστυνόλες. Τις επόμενες 5 μου δίνει τις επόμενες 5. Αυτήν και τις επόμενες 5. Εγώ τώρα θέλω την επόμενη μία. Μία. Και ποιο είναι αυτό. Εντάξει. Και τώρα θέλω να απομονώσω αυτό το νούμεράκι. Πώς το απομονώνω τώρα αυτό. Εδώ είναι που χρησιμοποιώ τη σέντα αυτή που σας είπα που μιλήσαμε μόλις τώρα. Θα μιλήσουμε μάλλον τώρα, για την οποία κάναμε το διάλειμμα. Α, όχι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αφαιρέσω τη γραμμή του BP Disable. Δεν χρειάζομαι. Εντάξει. Άρα υπάρχει το switch, το Gray Pavla V. Το οποίο τι κάνει, είναι το ανάποδο είχαμε πει, δηλαδή όσες γραμμές περιέχουν αυτό, μην μου τις δείχνεις. Το Pavla V σημαίνει αυτά που βρίσκεις μην τα δείχνεις, δείξε όλα τα υπόλοιπα. Άρα κρατάω μόνο τη γραμμή που θέλουμε. Το θεματάκι είναι τώρα πώς κρατάμε αυτό το νούμεράκι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολλοί τρόποι. Κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και την OK. Εντάξει, εγώ δεν χρησιμοποιώ πολύ ιδιαίτερα. Προτιμώ τη SET. Μου αρέσει η SET. Και τι θα πρέπει να κάνουμε τη SET. Θα το δούμε σε λίγο, αλλά αν το βάλω έτσι, το βάλω έτσι. Ωπα, θα βάλει. Λοιπόν, set. Για να δούμε, μπορεί να μην το πτωθούμε την πρώτη. Εδώ λοιπόν έχω κάποιους χαρακτήρες, διάφορα πράγματα, μετά μια κάθετο, μετά άλλα διάφορα, μετά αυτό που θέλω, μάλλον κάθετο, αυτό που θέλω, κάθετος και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε πώς μπορώ να το πω αυτό. Μπορώ να το πω. Πρώτο κομμάτι, μετά μια κάθετο. Δεύτερο κομμάτι, μετά μια κάθετο, θα δούμε τι είναι αυτά. Πρώτο και δεύτερο, το τρίτο το χρειάζομαι. Τρίτο κομμάτι, μετά μια κάθετο και ένα. Τέταρτο κομμάτι. Εδώ θέλω να κρατήσω τα τέσσερα κομμάτια, το τρίτο. Έτσι δεν θέλω, για να δούμε το μετά. Τι έκανα τώρα, λοιπόν, δεν είναι τόσο δύσκολο να σου μιλήσει, θα το δούμε αυτό τι σημαίνει. Θα μπορούσα να το γράψω και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσα να το γράψω, η αλήθεια είναι να γράψω άσο εδώ πέρα και να βγάλω τις παρενθέσεις αυτές και να γίνει λίγο πιο απλό. Παρενθέσεις αυτές. Καλά. Την έκτη λέξη δεν θα μπορούσα να την απομονώσω. Αυτό κάναμε στην ουσία. Όχι ως λέξη, όχι ως λέξη, ως κομμάτι. Και επίσης, εδώ πέρα, βλέπω ότι έχω και τα κενά μέσα. Δηλαδή, το κομμάτι αυτό έχει και κενά μπροστά και μου τα έδειξε. Έχει και κενά εκεί πέρα και ουσιαστικά μου τα δείχνει, αλλά επειδή στο τέλος της γραμμής δεν τα καταλαβαίνω και ιδιαίτερα. Τα αρχικά κενά, για να δούμε, αυτό μπορώ να τα κάνω. Πάλι με τη SET. Είναι μαγική η SET. Μπορούσα να του δώσω λοιπόν όσο και να θέλω και να τα σβήσει. Θα δούμε τι έκανα. Εντάξει, θα δούμε τι έκανα. Οκ, πες το. Τι κάνει η εντολή SET. Τι κάνει η εντολή SET. Τι κάνει η εντολή SET. Πολλά και διάφορα. Βασικά, παίρνει το standard input, εντάξει, και το επεξεργάζεται γραμμή-γραμμή. Το επεξεργάζεται. Με όποιον τρόπο της πούμε. Μπορεί να της πούμε πάρε το standard input ή το τάδε αρχείο, και πάρε γραμμή-γραμμή και σε όποια γραμμή βρίσκεις το τάδε κείμενο, άλλαξε το και κάνε το κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θα το δούμε σε λίγο ακριβώς τι κάνουν όλα αυτά, μην τα λέω από το τέλος. Εντάξει, ένα παράδειγμα το τι κάνει η SET και πώς μπορείς να απομονώσεις αυτό το νομεράκι. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω μια εντολή, μια μόνο και μόνο μια εντολή, την οποία μπορώ να την κάνω, είπαμε και μια συντόμευση, alias, έτσι. Να, alias, ίσον. Μοιάζε, ίσον, μεμονά εισαγωγικά, πια ηλιάς, πάω και γράφω,
Έλιας, traffic, ας πούμε. Traffic. Και κάθε φορά που τρέχω την εντολή traffic τώρα, θα μου λέει το νουμεράκι. Έκανα μια συντόμευση, την Έλιας την είχαμε δει λιγάκι απ' έξω απ' έξω την προηγούμενη φορά, έτσι. Άρα έφτιαξα μια εντολή δικιά μου, που την ονομάζω traffic και που κάνει όλο αυτό το πράγμα. Και κάθε φορά που τρέχω traffic μου λέει, να το, τόσο έκανες, τόσο χρησιμοποιείς, τόσο έχεις χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, για να δούμε για τη set τώρα τι γίνεται. Set. Και δυστυχώς εδώ πέρα δεν έχω και πολλά στο... στο αρχιάκι μου. Λοιπόν, set. Η χρήση των απλών και των διπλών εισαγωγικών είναι αυτή που έχουμε πει. Ισχύει, εντάξει, εγώ εδώ πέρα, δηλαδή διπλά εισαγωγικά, μέσα διπλά εισαγωγικά οι μεταβλητές μεταφράζονται, σε μονά εισαγωγικά δεν μεταφράζονται. Και προφανώς μέσα στη set μπορώ να βάλω και μεταβλητές. Εντάξει. Λοιπόν, οι πιο απλές χρήσεις που μπορεί να έχει είναι αυτές. Και πιο συνηθισμένες. Τι του λέω εδώ. Και πρώτα απ' όλα, όπως όλες οι συντολές στο Linux, είναι case sensitive. Δηλαδή, ξεχωρίζουν, είναι διαφορετικό να μιλάμε για κεφαλαίους χαρακτήρες, διαφορετικό να μιλάμε για μικρούς χαρακτήρες. Εντάξει. Και είναι από μια από τις εντολές SED, η οποία είναι απίστευτα δυνατή, δηλαδή, και απίστευτα δύσκολη. Λοιπόν, η πιο απλή περίπτωση. Αυτό εδώ πέρα. Set S, κάθετος, διαχωριστικό. Τικό βασικά. Ένα κομμάτι κειμένου. Διαχωριστικό, η οποία τυχαίνει να είναι κάθετος. Άλλο κομμάτι κειμένου. Κάθετος, τι λέει. Ότι πάρε το standard input, όπου βρεις τη λέξη this, κάντε, όχι πού που βρεις, μάλλον στην πρώτη φορά που θα βρεις τη λέξη this, κάντε να λέει that. Το πρώτο αυτό κάνει. Αν θέλω την πρώτη φορά σε κάθε γραμμή, προσέξτε, την πρώτη φορά σε κάθε γραμμή, είπαμε, η set παίρνει το κείμενο γραμμή-γραμμή και το εξεργάζεται. Άρα σε κάθε γραμμή όποτε βρει τη λέξη this, την πρώτη φορά που τη βρει, θα την κάνει that. Εντάξει. Τις επόμενες φορές δεν θα το κάνει. Π.χ. Εδώ. Πάμε. Echo. 1-1. Βγάζω το ίδιο πράγμα. Δύο φορές την ίδια γραμμή. Αν θέλω. Αν κάνω λοιπόν το 1 να λέει 2. Αυτό θα αλλάξει μόνο την πρώτη φορά. Εντάξει. Αν θέλω να αλλάξει όλες τις φορές που θα βρει ένα κείμενο μέσα σε όλες τις γραμμές, πρέπει να βάλω και το G στο τέλος. Το G σημαίνει global. Ενώ το S το αρχικό τι σημαίνει, το S το αρχικό σημαίνει search. Search για αυτό, αντικατέστησε το με εκείνο και κάνω αυτό global. Εντάξει, το global θα τα αλλάξει όλα, τα one. Εντάξει. Π.χ. που ήμουν πριν. Ναι. Είχα μπροστά μου την GNU, την άδεια, την GPL. Για κάποιο λόγο εγώ θέλω να κάνω την πλάκα μου και να αλλάξω το όνομα GNU και να το κάνω Greek Loop. Σε όλο το κείμενο. Εντάξει. Άρα, μπορώ πολύ απλά. Cut, copying, Greek Loop, set, GNU, έλα. Greek Loop. Θα το βάλω και στη λέξη όλο αυτό. Να μου το δείξει. Οπότε, ορίστε. Έφτιαξα ξαφνικά την Greek Loop Library General Public License. Και όπου έγραφε GNU, τώρα γράφει Greek Loop. Εντάξει, σε όλο το κείμενο. Είναι κάτι αντίστοιχο, αν θέλετε, με το Search and Replace που έχουν οι επεξεργαστές κειμένου, αλλά απίστευτα, μα απίστευτα πιο δυνατό. Εντάξει, και προφανώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό για κώδικα, μέσα στον κώδικα ειδικά. Πού το βάζεις, πάνε εσύ. Είδες! Αυτά. Να τους πάνε. Μην νομίζεις. Λοιπόν...
Και αλήθεια είναι ότι η ΣΕΤ έχει χρησιμοποιηθεί και πολύ σε κώδικα και ειδικά για το GNOME που λέω εκεί κάτω. Και έχει ξεκινήσει, δεν το ξέρετε, ένα fork του GNOME, έτσι δεν είναι, το Matter. Εντάξει. Η πρώτη κίνηση που έκαναν αυτοί που βγάλανε το Matter, ο ένας, ο τύπος που το άρχισε και μετά εντάξει, πήγα γυάλι στη μέση. Η πρώτη κίνηση που έκανε ότι σε όλα τα αρχεία, τα source code τα αρχεία του GNOME, πήγε, κοίταξε μια SED και άλλαξε όλα τα GNOME σε Matter. Τέλος. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση. Οπότε ξαφνικά, αντί να έχεις lib GNOME, έχεις lib Matter. Μια SED. Από εκεί ξεκίνησα. Όχι μια, πολλές SED, αλλά τέλος πάντων. Οπότε έχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το G λοιπόν σημαίνει global και δεν πρόκειται τι θα έκανε αυτό, θα έψαχνε σε όλο το κείμενο για να βρει τον George με μικρά και να μου το αλλάξει σε κεφαλαία. Εντάξει, σε όλο το κείμενο. Και η set παίρνει και ως όρισμα αν θέλουμε, παίρνει και αρχείο και κάνει την αλλαγή επί τόπου στο ίδιο αρχείο. Δηλαδή, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε το output, να το στείλουμε σε κάποιο άλλο αρχείο και μετά να το μεταφέρουμε, μπορούμε να το πούμε, ξέρεις τι, στο αρχείο αυτό το συγκεκριμένο, ψάξε βρες αυτό, άλλαξε το σε εκείνο και βάλ' το στο ίδιο το αρχείο. Πώς? Πάνω στο προηγούμενο που ήμασταν στο PMP, τι έχουμε εδώ μέσα, έχουμε ένα numbers. Ναι, το numbers αυτό λοιπόν έχει μια τιμή 12 κάτω. Μπορεί να θέλω το 12 εγώ για κάποιο λόγο να το κάνω 33. Εντάξει. Άρα, αν θέλω να το κάνω αυτό, εντάξει, ένας τρόπος ήταν να το κάνουμε output, είπαμε, το set, το 12, κάτω 33, το G στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται ιδιαίτερα και πραγματικά, ναι, το 12 με το κάνει 33. Αν τώρα αυτό θέλω να το βάλω στο ίδιο αρχείο, θα μπορούσα να κάνω το ίδιο που έκανα και πριν, να το βάλω σε ένα άλλο αρχείο προσωρινό και μετά να μεταφέρω το ένα του προσωρινού αρχείου στο κανονικό μου, έτσι. Η set δουλεύει και στο κάθε αρχείο. Μπορούμε να δώσουμε το set pavli. Το pavli σημαίνει in place. Εντάξει. Άρα κάνε αυτό το πράγμα. Η set τρέξει λοιπόν σε ποιο αρχείο, στο αρχείο numbers. Το pavli σημαίνει εδώ που είμαστε. Στο αρχείο αυτό. Αν το δώσω χωρίς αρχείο, φυσικά και θα με βρίσει, έτσι. No input files. Έτσι. Άρα αυτό που έκανε τώρα δεν μου λέει κανένα ότι έκανε κάτι, εντάξει, δεν μου το δείχνει, αλλά άρα αν κοιτάξω, ναι εδώ πέρα, αν κοιτάξω βέβαια για να θυμηθούμε λίγο το προηγούμενο, αν κοιτάξω το, έλα, το δολάριο αριθματικό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, η SELT εκτελέστηκε με επιτυχία μας λέει. Το return value 0. Ε? Εννοείς να ψάξει όλα τα αρχεία σε ένα φάκελο? Να αλλάξει το όνομα, ας πούμε, σε φακέλο. Το όνομα όχι. Τα περιεχόμενα επεξεργάζεται σε αυτό. Εντάξει. Επεξεργάζεται τα περιεχόμενα αρχείο. Θα μπορούσες να το παίξεις όμως, να το κάνεις λίγο. Μπορείς να το μετατρέψεις σε συνδυασμό με άλλες εντολές, έτσι ώστε να μετονομάζει κιόλας. Χρησιμοποιώντας ένα σκριπτάκι εκεί, χρησιμοποιώντας και λίγο μεταβλητές. Δηλαδή βάζεις το παλιό όνομα σε μια μεταβλητή, επεξεργάζεις το παλιό όνομα με τη set και μεταφέρεις το παλιό στο καινούργιο. Τρεις γραμμές κρυφτάκια. Μπορείς να το κάνεις. Πες το. Δοκίμασα πριν να κάνω τη set με το vis και το vat. Ναι. Σε ποιο αρχείο. Σκέτο δεν μπορείς να το τρέξεις. Κάτι πρέπει να του στείλεις. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Έλα. Και δουλεύει και χωρίς εισαγωγικά φυσικά. Τα εισαγωγικά όταν. Έλα. Κυρία, το πληκτρολόγιο σου. Δουλεύει και χωρίς εισαγωγικά. Οπότε τα εισαγωγικά τα βάζω από συνήθεια. Εντάξει, αυτό προφανώς δεν κάνει τίποτα. Και περιμένει που περιμένει. Και ενώ δεν μου έχει βγάλει και να γράψω καινούργια εντολή. Γιατί? Περιμένει standard input. Έχει κάποιο input αυτή την εντολή τώρα? Πώς βάζεις input? Δεν βγάζει τίποτα. Δεν έχει κάποιο input αυτή η εντολή. Οπότε περιμένει input το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Κρέμεται εκεί πέρα. Απλά περιμένει. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με την grep. Αν εγώ δώσω grep this, πού το ψάχνω αυτό το this?
σε ποιο αρχείο, σε ποιο input. Πρέπει να δημιουργήσεις δηλαδή αρχείο. Ή θα πρέπει να τη δώσεις ένα αρχείο, ή θα πρέπει να τη δώσεις να τους ολινώσεις κάποια άλλη έξοδο για να δουλέψει πάνω σε κάτι. Σε τη σχέτη, πάνω σε τι δουλεύει, στον αέρα. Τι δουλεύει στον αέρα, κάθεται και αυτή στον αέρα. Και σε αφήνει εκεί πέρα κρεμάμενο. Και κολλάει το σύστημα. Αν το έχεις σε σκριπτάκι, κολλάει. Δεν κολλάει, δεν κασάρει. Αλλά αν έχεις ένα σκριπτάκι που δώσει μια τέτοια εντολή σκέτη μέσα, το σκριπτάκι θα μείνει και θα περιμένει εκεί επάπειρο. Και θα λες, μα γιατί δεν τρέχει. Δεν τρέχει γιατί περιμένει το τίποτα. Εντάξει. Τι πήγαινα να πω, τι πήγαινα να πω. Πες το. Σε πάνω α, το Pavlai, ναι. Σε Pavlai, λοιπόν, το... Για να το numbers. Ναι, το άλλαξα. Άρα, σε Pavlai, αν το κάνω ξανά, το 44, αν το κάνω 52, στο αρχείο numbers. Να το αρχείο numbers. Το 44 έγινε 52. Εντάξει. Και αυτό θα γινόταν όλες τις φορές. Δηλαδή, αν εγώ θελήσω να αλλάξω όλα τα πεντάρια με εννιάρια, λέω τώρα, όλα τα πεντάρια με εννιάρια, τα τριάρια να πω, τα τριάρια με εννιάρια, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Άμα του δώσω έτσι, όλα τα τριάρια με εννιάρια, τρία θα το κάνει, τι θα το κάνει, 93. Έτσι αλλάζει μόνο την πρώτη φορά που βρίσκεται το χαρακτήρα στη γραμμή. Αν θέλουμε να αλλάξει και τη δεύτερη, θα πρέπει να τη βάλουμε το G στο τέλος. Το I τώρα, το I μπορεί να το δείξει στο τέλος. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, την ίδια ακριβώς εντολή, το I θα μπορούσε να το δώσετε και εδώ. Κανένα πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα. Αν θέλουμε να αλλάξει μόνο το 3 και όχι το 33 ή το 39. Δηλαδή, μια γραμμή αν έχει 3. Να το κάνω. The I numbers. Λοιπόν, αν θέλουμε να αλλάξει μόνο το 5 και όχι το 52. Ούτε το 25. Αυτό μου λες τώρα, έτσι. Yeah. Θέλουμε να αλλάξει μόνο τα πεντάρια. Η αριθμή είναι κείμενο γενικότερα, έτσι. Γιατί μιλάμε για αριθμούς, το κείμενο είναι το ίδιο πράγμα. Θέλουμε να αλλάξει μόνο τα πεντάρια, αλλά όχι το 52 και όχι το 25. Τι κάνω εδώ πέρα. Εδώ πέρα αυτό πρόλαβα και το έγραψα, είναι η αλήθεια. Πριν δημιουργηθεί παγκός. Εδώ. Υπάρχουν δύο χαρακτήρες, ειδικοί χαρακτήρες, οι οποίοι το καπελάκι, αυτό που είναι το shift και 6, εντάξει, δεν ξέρω πώς λέγεται, αυτός ο χαρακτήρας λοιπόν σημαίνει αρχή γραμμής. Και το δολάριο σημαίνει τέλος γραμμής. Εντάξει, άρα αν εγώ θέλω να αλλάξω μόνο τις γραμμές που έχουν μόνο 5, μπορώ πολύ απλά να πω ψάξε να βρεις αυτές τις γραμμές που αρχίζουν με 5, μάλλον που έχουν αρχή γραμμής 5, τέλος γραμμής. Καταλάβατε. Άρα αν του πω, θα το κάνουμε την κάτω τώρα, cut number, μάλλον και με τη set σκέτο χωρίς το pavlai. Αυτό, 5 δολάριο. Και το κάνουμε 8. Το πεντάρι στο αρχείο numbers να τα κάνω μόνο το πεντάρι, έλα, μόνο το πεντάρι κάτω 8. Μόνο τις γραμμές που έχουν ξεκίνημα γραμμής, 5 τέλος γραμμής. Εντάξει. Δηλαδή το 52 θα γίνει 82. Το 52 θα παραμείνει 52. Τέλος γραμμής είναι μετά το 2. Εδώ δεν έχεις ξεκίνημα γραμμής 5 τέλος γραμμής. Έχεις ξεκίνημα γραμμής 5-2 τέλος γραμμής. Και εγώ του λέω εδώ πέρα ξεκίνημα γραμμής 5 τέλος γραμμής. Το διάρρη δεν το πιάνει. Το αστερίσκο θα δουλεύει κανονικά, δεν. Όχι, δεν δουλεύει κανονικά. Δεν δουλεύουν ο αστερίσκος και το δολάριο αυτά. Δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν όταν είναι να ταιριάξετε αρχεία στη γραμμή του μπάση. Δουλεύουν διαφορετικά. Εδώ πέρα μιλάμε για regex, regular expressions, κανονικές εκφράσεις στα ελληνικά, δεν μου αρέσει πολύ, αλλά τέλος πάντων έτσι ονομάζονται. Κανονικές εκφράσεις, οι οποίες είναι ένα πολύ, μα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει. Το οποίο θα το πιάνουμε τώρα με τη set. Ουσιαστικά η set δουλεύει με τέτοιες κανονικές εκφράσεις. Πέρα από τα
από τις λέξεις που μπορούμε να βάλουμε, τις απλές λέξεις, μπορούμε να βάλουμε και τέτοιες κανονικές εκφράσεις, reg-ex, οι οποίες ταιριάζουν με ομάδες χαρακτήρων, με περίεργους χαρακτήρες όπως αρχή γραμμής. Η αρχή γραμμής, όσο και αν είναι περίεργο, είναι ένας χαρακτήρας. Τελικά. Εντάξει, και το τέλος γραμμής είναι ένας χαρακτήρας. Το τέλος γραμμής, ειδικά στο Linux, το τέλος γραμμής είναι ο χαρακτήρας κάθετος μη. Τι εννοώ. Υπάρχει. Ας κάνουμε echo. One. Έβαλα τώρα, two. Τι θα κάνει αυτό λέτε τώρα. Όχι, αυτό δεν θα κάνει το κλουμ. Αυτό δεν δημιουργεί γραμμή. Αυτό βγάζει το κείμενο όπως το βάλαμε. Όχι. Υπάρχει ένα switch το οποίο είναι το παύλα E. Εντάξει, όταν χρησιμοποιούμε το παύλα E, του λέμε ό,τι χαρακτήρα ειδικό βρίσκει εκεί μέσα, μετέφρασέ τον. Οπότε το παύλα νι, το κάθετος νι, συγγνώμη, το κάθετος νι είναι ειδικός χαρακτήρας και σημαίνει new line. Εντάξει, το κάθετος νι, ό,τι υπάρχει με την κάθετο, είναι ειδικός χαρακτήρας. Άλλος ειδικός χαρακτήρας είναι, παραδείγματος χάρη, το παύλα TAF. Το παύλα TAF είναι TAB. Καινούργιο TAB. Οπότε, ορίστε. One, αφήνει ένα TAB και πάει στο two. Εντάξει. Το E σημαίνει expand, κάνει μετέφραση ουσιαστικά τους ειδικούς χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στο κείμενο, στο κομμάτι κειμένου που σου δίνω. Το κάθετος νι και το κάθετος TAB είναι ειδικοί χαρακτήρες και σημαίνουν νέα γραμμή ή TAB, ή χαρακτήρα TAB. Στο πρώτο παράδειγμα με τη set. Ποιο πρώτο, έχω ξεχάσει ποιο πρώτο. Το ψάναμε από το VNSTAT. Ναι. Να πάρουμε το τρίτο TAB. Ναι. Εκεί είχε κάτι αστεράκι. Όπα, θα τα πούμε αυτά σε λίγο, θα φτάσουμε εκεί πέρα. Είναι το παράδειγμα αυτό, έχει ξεφύγει. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Οκ. Σε έγινε ένα φουτζάκι νερό, μπορεί να πάρα πολύ δεν ξεφεύγει, γιατί υπάρχουν και άλλα παραδείγματα με τη στιγμή τη set. Δηλαδή, άλλη set που έχω γράψει. Περιμένετε να σας δείξω τώρα να πάθετε ένα σοκ. Λοιπόν, ναι, άλλη μια set είναι αυτή, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα. Wow! Να το. Ένα σαμό από σέντ. Τι είναι όλα αυτά τώρα, δεν υπάρχει. Εντάξει. Κάνεις άκρη. Κάνεις άκρη. Αν καθίσεις τελικά θα βγάλεις άκρη. Πρώτο κομμάτι παρακαλώ, το δεύτερο δεν παίζει. Πρώτο κομμάτι είναι πολύ, αυτό το έχουμε πει ήδη. Βρες όλα τα ερωτηματικά και κάντα new lines. Σε μια γραμμή. Δηλαδή, όπου βρίσκεις το χαρακτήρα ελληνικό ερωτηματικό σε μια γραμμή, κάνει new line. Παντού. Σε κάποιο αρχείο. Τώρα το δολάριο ένα. Ειδική περίπτωση. Μεταβλητή είναι. Και μεταβλητή είναι αυτή το πούμε. Και έχει διάφορα. Αυτό το παρακάτω εδώ πέρα είναι χαμός. Αυτό έχει νικέσιο μέσα. Φεύγει. Εντάξει. Τι άλλο έχουμε πει. Εντάξει. Στο περίπου έχουμε πει και αυτό το grep. Και η grep δουλεύει με τους ίδιους κανόνες με regular expression. Δηλαδή, εδώ πέρα τρέχω μια grep και του λέω ξεκίνημα γραμμής, οποιοδήποτε χαρακτήρα που να έχει όμως μετά το import και μετά να έχει, εδώ πέρα έχω κάνει και ένα escape το pipe, γιατί τελείως το pipe δεν μπορεί να βγει μέσα. Μετά να έχει πάλι ξεκίνημα γραμμής, οποιοδήποτε χαρακτήρα να λέει from και μετά λέξεις διάφορες και μετά να λέει import. Αυτές οι γραμμές κράτα. Αφήστε για το λέμε. Εντάξει, τέλος πάντων, θα τα δούμε. Απλά να σας δείξω λίγο το χαμό που μπορεί να γίνει με τη set. Εντάξει, είναι τεράστιος ο χαμός. Τεράστιος. Λοιπόν, πού είμαστε. Έτσι λοιπόν, αρχή γραμμής, τέλος γραμμής, μπορούμε να δώσουμε αυτούς τους χαρακτήρες. Ναι, το θέμα είναι τώρα, αν θέλω να βρω όλες τις γραμμές που ξεκινούν με αυτό το χαρακτήρα, με το χαρακτήρα του καπελάκι, τι κάνω. Δηλαδή, τι αν θέλεις. Έχω, για yeah. Έχω ένα αρχείο, το test, όπα, έχω ένα αρχείο, το test, το οποίο έχει γραμμές, οι οποίες έχουν διάφορα. Εντάξει, και εγώ θέλω να κρατήσω μόνο τις γραμμές οι οποίες με κάποιο τρόπο ξεκινούν με καπελάκι. Παλαβάω μια.
πώς να του πω, πώς να του πω κράτα μου μόνο τις γραμμές που ξεκινούν με καπελάκι, αφού άμα του πω γκρεπ καπελάκι, μάλλον, ναι, γκρεπ καπελάκι το αρχείο τεστ, τις βγάζει όλες. Αφού ο χαρακτήρας ξεκίνημα γραμμής υπάρχει σε όλες τις γραμμές. Έτσι δεν είναι. Καπελάκι, καπελάκι. Καπελάκι, καπελάκι. Αυτό θα μας δείξει μόνο τις δύο γραμμές που ξεκινάνε με καπελάκι. Όπως αντίστοιχα, πώς θα βρω τις γραμμές που τελειώνουν με δολάριο. Εντάξει. Πώς θα βρω τις γραμμές που τελειώνουν με δολάριο. Να, αφού τελειώνουν με δολάριο, αφού τελειώνουν με δολάριο. Το γκρέψ και το δολάριο, τι να μου κάνει. Όλες οι γραμμές τελειώνουν με τέλος γραμμής. Εντάξει. Άρα, εδώ πέρα του λέω ότι τις γραμμές που τελειώνουν, που έχουν δολάριο και μετά έχουν τέλος γραμμής. Εντάξει, προσέξτε. Ναι, τώρα πρέπει δολάριο, δολάριο. Θα το πάμε την κάθετο, γιατί αλλιώς το δολάριο, δολάριο είναι μεταβλητή. Εντάξει, από δολάριο δεν ξεκινούν οι μεταβλητές. Άρα πρέπει να κάνουμε escape το πρώτο το δολάριο. Όχι το δεύτερο, το πρώτο όμως. Εντάξει. Αυτά με το πώς ταιριάζουν αρχές γραμμής και τέλος γραμμής. Τι άλλο είχα προλάβει να ετοιμάσω. Ναι, υπάρχουν και όλα αυτά. Αυτά είναι ρεγκρέξεις που ταιριάζουν με οποιονδήποτε από ομάδες χαρακτήρων. Εντάξει, δηλαδή, αν δώσω grep το άδειο μου εκεί πέρα μέσα σε αγγείλες και άνω κάτω τελείες, θα μου επιστρέψει όσες γραμμές έχουν αλφαρμητικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αλφαρμητικά, σημαίνει γράμματα της αλφαβήτου και αριθμούς. Όχι σύμβολα, έτσι. Οκ. Glory για περισσότερους χαρακτήρες, κενά, οποιαδήποτε κενά, και tabs, εντάξει, κτλ. Digits για μόνο αριθμοί. Εκτυπώσιμοι χαρακτήρες είναι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες. Υπάρχουν και μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες. Εντάξει, δηλαδή. Είχαμε δει την προηγούμενη, είχαμε δει ότι την προηγούμενη φορά στο, όταν δώσαμε το, δίναμε το prompt, το αλλάζαμε το PS1, ότι υπάρχουν ακόμα και τρόποι, σας το είπα, ίσως μάλλον δεν το έδειξα, ότι υπάρχουν και τρόποι για να αλλάξετε ακόμα και το χρώμα, ας πούμε, του χαρακτήρου. Το χρώμα το αλλάζετε χρησιμοποιώντας κάποιο escape χαρακτήρες. Αυτοί οι χαρακτήρες δεν είναι εκτυπώσιμοι, απλά αλλάζουν το χρώμα, κάνουν μια δουλειά. Εντάξει, άρα το πράγμα πλέον μόνο τους εκτυπώσιμους. Δεν μας δίνει όλους αυτούς που κάνουν για αλλαγές χρώματος και ό,τι άλλο μπορεί να μην κάνουν. Ή μόνο τα κεφαλαία. Εντάξει. Και μπορούμε γενικότερα μέσα σε αγγείλες να βάλουμε οποιαδήποτε ομάδα χαρακτήρων θέλουμε. Δηλαδή, άλλος ένας τρόπος για να του πούμε δώσουμε όλες τις γραμμές που περιέχουν γράμματα της αλφαβήτου πέρα από αυτό το α, μάλλον μόνο πεζά γράμματα της αλφαβήτου, να το πούμε και αυτό. Ας πάω σε αυτό το αρχαίο του τεστ που έχω. Έλα. Να βάλω και μια-δυο γραμμές με νούμερα. Άρα λοιπόν, τι θέλω εγώ τώρα, θέλω να κάνω grep μόνο όσες γραμμές έχουν πεζά γράμματα. Από το α μέχρι το ζήτα. Δεν έχω βγάλει την αλφάβητο. Μάλλον σε γραμμές πεζά γράμματα. Τις γραμμές με τους αριθμούς μου τις έβαλε. Αν θέλω μόνο τις γραμμές που έχουν οποιοδήποτε αριθμό. Οπα. Να, και αυτό καλό είναι που έγραψα. Αυτές είναι οι γραμμές που έχουν οποιοδήποτε αριθμό. Αν θέλω να του πω δώσε μου όλες τις γραμμές που έχουν είτε το γράμμα α, είτε οποιονδήποτε αριθμό. Είναι αυτό. Μέσα σε αγγείλες λοιπόν βάζουμε την ομάδα του χαρακτήρων που θέλουμε να τελειάξουμε. Αυτό σημαίνει όσες γραμμές έχουν α και οποιονδήποτε άλλον αριθμό. Να το. Αυτά δουλεύει. Αυτό δουλεύει πολύ συσταγωγικά. Γκρεπ, ναι, δουλεύει. Δουλεύει, αλλά πρέπει λίγο με τα κενά να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έτσι δουλεύει, αλλά αν είναι και κενά στη μέση, εγώ από συνήθεια το βάζω και καλά θα είναι να το βάζετε. Δηλαδή, αν θέλω να βρω ένα κείμενο που έχει κενά, αυτό, παραδείγματο χάρη, αν το βάλω χωρίς εισαγωγικά τότε δεν δουλεύει. Θα νομίζω ότι το H είναι αρχείο. Δηλαδή, αν το βάλω έτσι, θα ψάξει να μου βρει ένα αρχείο H. Εντάξει, άρα προσέξτε με τα εισαγωγικά, εγώ από συνήθεια τα βάζω πάντα. Okay.
ή μπορώ να του πω όλα τα κεφαλόνι πεζούς και όλους τους κεφαλαιούς λατινικούς χαρακτήρες. Α με ζήτα και α με ζήτα. Εντάξει, είτε κεφαλαία είτε μικρά. Δεν έχω κεφαλαία μέσα, οπότε δεν μου βγάζει. Και γενικότερα, ό,τι και να βάλω μέσα στις αγγυλές, οποιονδήποτε από αυτούς τους χαρακτήρες του λέω. Οποιονδήποτε. Ή μπορώ να του πω γραμμές που έχουν αριθμούς μόνο από το 5 μέχρι το 7. Εντάξει, και να περιορίσω όσο θέλω αυτά που βρίσκω μπροστά μου. Λοιπόν, regular expressions, τι άλλο έχω εδώ πέρα. Είχε προηγουμένως και ένα παράδειγμα με το set, name, κάτι να πετύχει. Name. Κάθετος D. Το κάθετος D, ναι, τι κάνει το κάθετος D. Το κάθετος D, αυτό που κάνει, D. Προσέξτε, το κάθετος D, αυτό που κάνει, διαγράφει τη συγκεκριμένη γραμμή. Όπου βρεις το name, του λέω εδώ πέρα, διέγραψε όλη τη γραμμή. Εντάξει, δηλαδή για να το δούμε το τεστ του αρχείου. Όπου βρεις τον χαρακτήρα W, διέγραψε όλη την αρχή, όλη την γραμμή. Δηλαδή, αν το πω set, όπα, όχι το S, W, D, θα μου δείξει όλες τις γραμμές που δεν έχουν το W. Εντάξει, αν θέλετε αυτό τώρα είναι συνώνυμο με το grep pavla v w test. Είναι δουλάει. Αν θέλουμε ολόκληρη γραμμή, να ταιριάζει όλη η γραμμή και όχι απλά όσες γραμμές έχουν αυτή τη λέξη μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο μπορούμε να ταιριάξουμε εδώ πέρα. Τι άλλο μπορούμε να ταιριάξουμε. Όμως, πριν πάμε στο τι άλλο μπορούμε να ταιριάξουμε, να πούμε πώς μπορούμε να ταιριάξουμε τις καθέτες. Δηλαδή, έχω ένα κείμενο το οποίο μέσα έχει και καθέτες. Πώς μπορώ εγώ να του πω ότι βρες μου τις γραμμές που έχουν κάθετο μέσα με την κρέπ ή βρες τις αυτές ή κάνες κάτι την κάθετο. Προφανώς, καλά, με την κρέπ δουλεύει, εντάξει. Με την κρέπ δουλεύει. Εύκολο είναι γιατί δεν έχει δική έννοια η κάθετος. Αλλά με τη set μπορώ να του πω ότι πάρε αυτές τις καθέτους και κάνεις backslash, κάτι από την άλλη μεριά. Προφανώς αν το κάνω set. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ωπα. Στελιά. Σερ, ξανά την αρχή. Το τεστ. Αν βάλω εδώ πέρα κάθετο και κάνω αυτό, κάτι πάει στραβά. Εντάξει. Ή κάνω α, ξέρω. Κάνω α κεφαλαίο. Για να μην μπερδευόμαστε εδώ πέρα. Μάλλον θα με βρίσει. Γιατί κάθετο είναι διαχωριστικό χαρακτήρα. Βλέπετε, δεν είναι διαχωριστικός χαρακτήρας κάθετος. Δεν διαχωρίζει. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαχωριστικό χαρακτήρα. Ναι, ένας τρόπος είναι αυτό που σίγουρα θα μου πεις, ότι του κάνουμε escape. Εντάξει. Άρα, αν το έκανα έτσι, escape, την κάθετο, έτσι του λέω λοιπόν, να αυτή είναι πραγματική κάθετος, ενώ αυτή είναι απλή χαρακτήρες διαχωριστική. Διαχωριστικός, διαχωριστικός, διαχωριστικός. Αυτή όμως, αυτή η κάθετος είναι πραγματική, γιατί την έχω κάνει escape. Οπότε. Όλα τα backslash, μάλλον τα πρώτα slashes που θα βρεις, όχι τα όλα, κάντα άλλο το φαλαίο. Να, τα έκανε. Και εδώ το έκανε, και εδώ το έκανε, και εδώ το έκανε. Το δεύτερο δεν το έκανε. Κάτι που δεν είπαμε. Είπαμε πώς να ταιριάξουμε κάτι την πρώτη φορά που θα το βρεις σε μια γραμμή και πώς θα το ταιριάξουμε όλες τις φορές που το βρεις σε μια γραμμή. Αν θέλουμε να ταιριάξουμε τη δεύτερη μόνο φορά, την τρίτη μόνο φορά, τη δέκατη μόνο φορά. Δηλαδή, αυτό που έγραψα πρώτα το echo 1-1, το κάνω 1 ξανά. Αν το κάνω λοιπόν set, είχα πει. Έλα. Sorry. 1-1-1. Set. Άρα πάλι. Κλείρα για να το βλέπω εδώ μπροστά. Δεν μου φτάνει η οθόνη εδώ πέρα, δεν βλέπω τι γράφω. Οπότε γυρνώντας, echo. 1-1-1,
set. Αν του πω 1, κάτω 2, είπαμε, θα αλλάξει μόνο το πρώτο. Και αν του πω G, θα αλλάξει όλα. Πώς γίνεται να αλλάξω μόνο τη δεύτερη φορά? Απλά, αν τη βάλω στο G στο τέλος, βάζω 2. Ψάξε και βρες το 1, κάτω 2. Ψάξε και βρες το 1, κάτω 2, τη δεύτερη φορά που το βρεις. Και προφανώς, αν βάλω 1, είναι σαν να μην το έχω βάλει καθόλου. Εντάξει, του λέω την πρώτη φορά, μα είτε το βάλω είτε το βάλω το 1, αυτό κάνει. Εντάξει, και αν ήθελα την τρίτη φορά που το βρίσκεις μόνο, κάτω την τρίτη φορά. Αν δες την πρώτη και την τρίτη. Είναι την πρώτη και την δεύτερη. Μπορείς να τρέξεις 2 φορές. Α, μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να γίνεται κι αλλιώς, δεν ξέρω. Και πλάτε το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Μπορεί να γίνεται κι αλλιώς. Αλλά αν θες την πρώτη και την τρίτη. Πώς θα τρέξεις 2 φορές, αφού την πρώτη θα έχει αλλάξει το πρώτο και πρέπει να κάτι άλλο. Θα πρέπει να δεις πώς θα αλλάξει. Δηλαδή, του λες άλλαξε την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά, έτσι. Και αφού αλλάξει την πρώτη φορά, θα και την τρίτη. Η τρίτη όμως θα έχει γίνει. Δεύτερη. Άρα, του λες και. Την πρώτη και την τρίτη. 1,3 θα γίνει. Ε? Μπορεί, ναι, δεν ξέρω, σου λέω ότι δεν το έχω στο μυαλό μου. Μπορεί και να γίνεται. Για να δούμε. Πώς γίνεται έτσι. Από πριν μπαίνει αυτό. Αμέσως μπαίνω στην αρχή ως το τέλος. 1 και 3. Όχι, όχι, δεν γίνεται, παιδιά. Δεν το έχω ποτέ στο μυαλό μου, δεν το έχω δει. Γι' αυτό το. Γίνεται με διαδοχικές σετ. Οι οποίες παρεμπιπτόντως σε διαδοχικές σετ μπορούν να βρεθούν κι αλλιώς. Πώς μπορούν να δοθούν? Αντί να δίνεις τη μία σετ pipe μετά την άλλη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο τρέχοντας τη σετ μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές ταυτόχρονα, τη μία μετά την άλλη, στην ίδια σωλήνωση, τις πολλαπλές σωλήνωσης μάλλον, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη σετ παύλα E. Η σετ παύλα E δεν κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Το παύλα E δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι ότι το W κάνει το G κεφαλαίο λοιπόν. Η παύλα E είναι σαν το παύλα E είναι σαν να μην το βάλαμε την πρώτη φορά τουλάχιστον. Εντάξει. Είτε το πετράξουμε έτσι, είτε αλλιώς μια δουλειά κάνει. Το παύλα E λέει expression. Το expression σημαίνει E, άρα χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Άρα θα κάνεις search για W κατά τη κεφαλαία. Την πρώτη φορά που θα βρεις. Αν θέλουμε να το δώσουμε πολλαπλές set, αντί να κάνουμε τη μία set pipe στην άλλη, μπορούμε να δώσουμε πολλαπλά ορίσματα E, παύλα E. Άρα θέλω να αντικαταστήσεις όλα τα W με G και θέλω επίσης να αντικαταστήσεις. Όλα τα D με D κεφαλαία. Την πρώτη. Όλες τις φορές που θα τα βρεις. Εντάξει, αντί να δίνω τη μία σετ μετά την άλλη, μπορώ να το δώσω λοιπόν έτσι. Σε μία σετ πολλές διαφορετικές συντολές. Πολλές διαφορετικές σετ στη μία. Εντάξει, και άλλη από δίπλα, και άλλη από δίπλα, και όσα παύλα ήθελα. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό που είχα εγώ εδώ πέρα, αυτή η set που είχα εδώ που σας έδειξα ο πανικός, στην ουσία όλο αυτό εδώ πέρα βλέπετε είναι set, η μία set μετά την άλλη. Αυτό θα μπορούσα να το κάνω με μία set με διαδοχικά E, παύλα E. Εντάξει, και κάποιοι θα πούνε ότι πιθανόν να είναι πιο, να έχει λιγότερο, να χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους. Συστήματος αυτό, να τρέχεις μια φορά μία σετ αντί να τρέχεις 10 ταυτόχρονα. Και ναι και όχι, ναι, θεωρητικά ισχύει ότι είναι προτιμότερο να τρέχεις μία φορά την εντολή αντί για πολλές, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο διαφορετικό, γιατί όταν τρέχεις μία εντολή στο Linux, αυτό που σημαίνει είναι ότι μπαίνει στη μνήμη, φορτώνεις τη μνήμη. Και εφόσον έχει φορτωθεί στη μνήμη, όσο αν την τρέχεις ταυτόχρονα, δεν φορτώνεις ξανά από το σκληρό και ξανά από το σκληρό, φορτώνεται από τη μνήμη. Οπότε τελικά δεν κερδίζεις και τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα τόσο διαφορετικό. Εντάξει. Λοιπόν, μια αναλογία από την αυτοκτά. Αυτά εδώ πέρα. Τα υπόλοιπα τα λέμε απ' έξω. Λοιπόν. Έλα. Ναι, πού είμαι, που διάκοψα. Λοιπόν, ένας τρόπος λοιπόν για να ταιριάξουμε τα slashes είναι να τα κάνουμε escape. Άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς χαρακτήρες.
δεν είναι, αναγκαστικ... δεν είναι αναγκαίο ότι ο διαχωριστικός χαρακτήρας είναι η κάθετος. Είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος χαρακτήρας η κάθετος. Το slash. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε χαρακτήρας για διαχωριστικό. Οποιοδήποτε. Και κάπου εγώ προηγουμένως στην εντολή αυτή που είχα τρέξει την, πώς την είχα ονομάσει, traffic, είχα χρησιμοποιήσει pipes. Βλέπετε, δεν είναι pipe. Απλά χρησιμοποιώ άλλο χαρακτήρα για διαχωριστικό. Όχι την κάθετο. Δηλαδή, είτε που πω said, άλλαξέ μου όλα τα S και κάντα S κεφαλαία. Εντάξει. Είτε του πω με πάει τα διαχωριστικά, το διαχωρισμό και συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιους. Οπα. Ναι, τι γίνεται εδώ πέρα, SS. Είτε του πω αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το ίδιο. Εντάξει, απλά χρησιμοποιώ ως διαχωριστικό στην εντολή μου κάποιον άλλο χαρακτήρα. Το ίδιο πράγμα. Είτε του πω δίεση. Το ίδιο πράγμα. Είτε του πω κόμμα. Το ίδιο πράγμα. Είτε του πω άλφα κεφαλαίο. Οπα. Αυτό το έχω ετοιμάσει ποτέ, είναι αλήθεια. Όχι, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Θέλει χαρακτήρα, όχι γράμμα. Εντάξει, δεν το έχω ετοιμάσει. Άρα μου ζωή στο τέλος. Το σπέρι του έχει. Ναι, άρα πιθανό να δουλεύει. Δεν το έχω ετοιμάσει. Δουλεύει. Δουλεύει. Εντάξει. Σα. Ναι, και λες, τι είναι αυτό που γράφει εκεί πέρα τώρα. Και όμως είναι κάτι. Οτιδήποτε βάλεις εκεί πέρα είναι διαχωριστικός χαρακτήρας. Και καταλαβαίνει ότι ό,τι ακολουθεί το S είναι διαχωριστικός χαρακτήρας. Το οποίο σημαίνει όμως βέβαια ότι μέσα στο κείμενο δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να το κάνεις escape. Αν δηλαδή εγώ εδώ πέρα σε αυτό ήθελα να γράψω και άλφα κεφαλαίο μέσα, προφανώς δεν μπορούσα να το γράψω έτσι. Έπρεπε να το γράψω έτσι. Έπρεπε να το γράψω έτσι. Και ακόμα ένα άλλο τώρα, πώς ξέρω. Εντάξει. Αν ήθελα να το πω ψάξει όλα τα άλλα κεφαλαία και κάτω μου έσχει κεφαλαία, θα έπρεπε να το γράψω έτσι. Οκ. Με μια πρώτη ματιά, όπως το πρωτοδεί αυτό, λέει τι κάνει εδώ αυτό το πράγμα. Τελικά έχει μια λογική, δεν έχει. Ε, τι λέτε. Λοιπόν... Αλόγιστο. Δεν είναι αλόγιστη, δεν είναι αλόγιστη. Είναι τελικά δύναμη, γιατί υπάρχει πρόβλημα αν έχεις, μονίμως το χαρακτήρα, το slash, την κάθετο για διαχωριστικό και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αν ξαφνικά θέλεις να χρησιμοποιήσεις συνέχεια, να βρίσκεις slashes μέσα στη γραμμή σου πολλά, θα έπρεπε να τα κάνεις escape τόσες πολλές φορές που θα χαθεί πάλι. Είναι προτιμότερο να ορίσεις κάποιον άλλο χαρακτήρα ως διαχωριστικό και να χρησιμοποιήσεις πολύ σαν απλά slashes. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, κάτι που δεν έχω, δεν είχα γραμμένο, επίσης μπορώ να του πω, για να δούμε το αρχείο του τεστ πάλι. Το αρχείο του τεστ είναι αυτό. Ξέρετε τι, ας δουλέψουμε με ένα κανονικό αρχιάκι. Grep, μονολόγι grep, head, παύλα νη, 8, του USR doc που ήμασταν πριν, lib gnome, το copy. Τι κάνει αυτό? Δίνει τις πρώτες 8 ώρα μέσα αυτού του αρχείου. Εντάξει, αυτές λοιπόν ας τις βάλουμε στο αρχείο τεστ, να δουλεύουμε με αυτό. Άρα το τεστ το αρχιάκι έχει αυτά τα προηγούμενα. Εντάξει, αν θέλω τώρα να του πω τι να του πω, ναι. Βρες εδώ μέσα τα γράμματα ε, τα ι. Και άλλαξε τα μου όλα σε ι κεφαλαία. Εντάξει. Ναι, αυτό θα μου πείτε είναι απλό, το έχουμε πει. Εντάξει, κάντε όμως αυτό μόνο για όσες γραμμές λένε 1991.
Μην το κάνεις για αυτή τη γραμμή που δεν έχει 1991. Μην το κάνεις για αυτή τη γραμμή. Κάντο μόνο για αυτές τις γραμμές που λένε 1991. Κοινώς. Αυτή και αυτή. Πώς κάναμε το πράγμα. Αρχή γραμμής 1991. Δεν υπάρχει αρχή, γιατί μπορεί το έψιλον και πριν το 1991 και πριν το μετά. Υπάρχει άλλος τρόπος που δεν τον είχα γράψει εκεί πέρα. Σετ. Λοιπόν, για να δω. Αυτό σημαίνει πάρα όλα τα έψιλον και κάνω τα έψιλον κεφαλαία, έτσι. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε μόνο σε όσες γραμμές έχουν το 1991. Κοιτάξτε αυτό κανένα. Βρες τις γραμμές που έχουν αυτό και μετά κάνε σετς, αντικατέστησε το έψιλον με έψιλον κεφαλαίο όλες τις φορές που θα το βρεις. Εντάξει, και αυτό πραγματικά έκανε όλες οι υπόλοιπες γραμμές δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου. Όπως επίσης θα μπορούσαμε να δουλέψουμε και με το D, έτσι. Ότι βρες όλες τις γραμμές. Καλά, αυτό θα μου πει τι πράγμα είναι. Τι πράγμα, δεν έχει πράγμα. Εντάξει. Τι πράγμα. Προφανώς τι. Προφανώς το αυτό εδώ πέρα. Είναι το ίδιο πράγμα, είτε βάλουμε 1991 μπροστά, είτε δεν το βάλουμε. Έτσι δεν είναι, είτε το τρέξω έτσι, είτε το τρέξω έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ε, είναι ως προς το αποτέλεσμα, ως προς την ταχύτητα δεν είναι. Γιατί, αυτό είναι πιο γρήγορο. Γιατί πάει και κάνει την κατάσταση μόνο σε δύο γραμμές. Ενώ αυτό εδώ κάνει την αντικατάσταση. Αυτό εδώ κάνει την αντικατάσταση σε όλες τις γραμμές όπου το βρει. Όταν δεν το βρίσκει, δεν κάνει την αντικατάσταση. Αλλά ψάχνει. Όχι, αλλά θα δούμε πιο γρήγορα. Εδώ πέρα κάνει πραγματικά την αντικατάσταση. Δηλαδή, εδώ έρχεται σε αυτή τη γραμμή και όπου το βρει το αντικαθιστά. Το ότι δεν το βρίσκει δεν σημαίνει το ιδιαίτερο. Την αντικατάσταση την κάνει. Είναι άλλη έννοια, το καταλάβατε. Αντικαθιστά εδώ πέρα το 1991, αλλά εφόσον δεν υπάρχει, δεν βλέπουμε καμία αντικατάσταση εμείς. Εντάξει, και εδώ το αντικαθιστά, αλλά εφόσον δεν υπάρχει 1991, δεν το βλέπουμε να αλλάζει κάτι, αλλά η αντικατάσταση γίνεται. Ενώ αν βάλουμε από μπροστά το 1991, ψάχνει, απομονώνει μόνο τις γραμμές που έχουν το 1991 και μόνο εκεί κάνει την αντικατάσταση. Το οποίο είναι πιο γρήγορο. Το ψάξιμο είναι πιο γρήγορο από την αντικατάσταση. Εντάξει, σαν τελικό αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όμως. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για διαφορές απειροελάχιστες, έτσι, δεν είναι τώρα πια, εντάξει. Δεν συζητάμε. Θα το δοκιμάσουμε. Καλά, εδώ πέρα θα μου πείτε κάτι άλλο, άσχετο τώρα, να το δοκιμάσουμε. Πώς το δοκιμάζουμε, υπάρχει εντολή time. Time. Η οποία πολύ απλά, ό,τι ακολουθεί, το χρονομετρά. Δεν του λέω χρονομέτρησε την εντολή set. Πόσο χρόνο θα πάρει αυτό το πράγμα. Να. Την τρέχει, μου βγάζει το output και μου βγάζει και πόσο χρόνο πήρε. Εντάξει, και το διαχωρίζει και σε real, user και system. Εντάξει, πόσο χρόνο έκανα εγώ για να το δουλέψω, γιατί αν η εντολή τρέχει και περιμένει σε κάποια φάση από μένα να δώσω κάτι, αυτός είναι ο χρόνος που μετράει για το user, δεν είναι ο χρόνος που η εντολή τρέχει στο σύστημα, πραγματικός χρόνος. Yeah. Εντάξει. Ουσιαστικά το πάνω είναι το άθροισμα και να βγει από κάτω. Αν δεν βγαίνει και ακριβώς είναι για λόγους τριγκλοποιήσεων. Οκ. Ναι, επίσης μην περιμένετε ότι αυτά τα αποτελέσματα θα είναι απόλυτα. Δηλαδή, αν την ξανατρέξω, την ίδια εντολή πιθανόν να τρέξει πιο γρήγορα. Εντάξει, γιατί αντίστοιχο ο υπολογιστής τώρα κάνει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, εδώ πέρα μου μετράει την μπαταρία, μου δείχνει την ημερομηνία, μου έχω ολόκληρο γραφικό περιβάλλον ανοιχτό, αν και δεν φαίνεται καθόλου. Εντάξει, κάνει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε ο χρόνος που θα δώσει το ένα δευτερόλεπτο με τον χρόνο που θα έδινε το προηγούμενο δευτερόλεπτο ή το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να μην είναι ο ίδιος. Εντάξει, οπότε αν θέλετε πραγματικά να μετρήσετε κάτι τέτοιο,
θα πρέπει να πάρετε μέσο όρο καμιά δεκαριά φορές την επανάληψη την ίδια εντολή. Εντάξει, και το ίδιο θα μπορούσατε να κάνετε αν θέλετε να χρονομετρήσετε πόσο χρόνο θέλετε για να συμπιέσετε ένα αρχείο ήχου σε MP3, να φτιάξετε ένα βίντεο από μια μορφή σε μια άλλη κτλ. Κτλ. Εντάξει, ποιο είναι ο πιο γρήγορο τρόπο κωδικοποίηση χρησιμοποιώντα τον τάδε κόντεκ ή τον άλλο κόντεκ. Εντάξει, πάλι με την dive μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, αν δεν τρέξω λοιπόν αυτή μερικές φορές, μου βγάζει τιμές τόσο. Εντάξει, 16 με 24 πήγε περίπου. Οκ. Αν δεν τρέξω χωρίς ευκαιρία μου. Και βλέπετε, είναι, έχει πιάσει 29, το λέω το 29, σε κάποια φάση, 25. Βγαίνουμε και λίγο παραπάνω. Αν αυτά τα πάρουμε ένα... μέσα στο όρο, θα δείτε τι μπορεί για το επειρά, απλό ελάχιστο, χιλιοστό του θερολέπτου τέλος πάντων να βγαίνει και λίγο παραπάνω. Εντάξει. Είπαμε δεν είναι τρελή διαφορά, αλλά ίσως σε μια περίπτωση που μπορεί να τρέχετε καμιά κοσταριά σε τη μία μετά την άλλη, αυτό να και το κάνετε κάθε δευτερόλεπτο μερικές χιλιάδες φορές αυτό. Όχι αυτόματα εσείς, το το κάνει υπολογιστή, το έχει προγραμματίσει έτσι. Αυτό να έχει κάποια επίπτωση, αλλά μηδαμινή. Οκ. Λοιπόν, τώρα. Τα αστεράκια και τα λοιπά που είπαμε δεν έχουν την ίδια έννοια εδώ πέρα. Το αστεράκι όταν το βάζουμε σημαίνει οσεσδήποτε φορές βρεις κάποιο χαρακτήρα. Ποιο χαρακτήρα, τον αμέσως προηγούμενο. Δηλαδή, δείξε μου όλες τις γραμμές ναι. Περιέχουν μάλλον όχι, αντικατέστησέ μου τα S που υπάρχουν όσες φορές και να υπάρχουν με άλφα κεφαλαίο. Τώρα τα S που λέει δεν το global. Κάνε το global. Όχι, τα αστεράκια γίνεται άλλο τώρα. Και εδώ. Όχι, ξέρετε τι γίνεται εδώ, γίνεται ένα μπέρδεμα τεράστιο. Μισό. Μισό. Τα S δεν θα μου επιλέξουν τις τελείες. Οποιονδήποτε αριθμό και κάτω κεφαλαίο α. Τα S δεν θα μου. Κάτω α. Ού, τι έγινε εδώ. Σφαγή. Αστεράκι. Αυτό πρώτα. Δεν τα αλλάζει. Θα μ' αγκαλιάσει. Όχι. Δεν είναι το πάνω αλήθεια. Είναι και τώρα. Η αλήθεια είναι έτσι που θα πρέπει να δουλεύετε. Τις τελείες γίνεται αυτό μόνο. Ήθελα να σου το δείξω κάτι πιο απλό, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ, αλλά με τις τελείες δουλεύει. Τι σημαίνει τώρα εδώ πέρα. Η τελεία σημαίνει οποιοδήποτε χαρακτήρα. Εκείνο το θέμα. Δεν ήθελα να σας πω κάτι εκεί. Αλλά η τελεία σημαίνει οποιοδήποτε χαρακτήρα. Τι έκανα. Πάμε κατευθείαν εκεί λοιπόν. Τι έκανα τώρα. Είπα. Πάρω οποιοδήποτε χαρακτήρα και κάνω τον άλφα. Εντάξει. Ναι. Γιατί και τα καλύτερα και τα κενά είναι χαρακτήρα. Οποιοδήποτε χαρακτήρα. Ναι, γιατί αλλιώ θα τον πρώτο χαρακτήρα που θα βρει και αυτό έκανε προηγουμένω. Το πρώτο χαρακτήρα που θα βρει τον αλλάξει και βάζει τα αλφα. Και αυτό ακριβώ έκανε προηγουμένω. Εντάξει. Δεν άλλαξε τα κενά. Τα κενά δεν είναι χαρακτήρα. Τα κενά είναι χαρακτήρα. Θα τα άμπαλαξε. Το μέγεθο τη γραμμή δεν είναι ίδιο. Θα έπρεπε να ήταν στο license. Το ύψο του license η πρώτη γραμμή. Όχι, γιατί το πρώτο είναι tab. Έχει και tab. Είναι tab και το tab
το αντικαθιστά από το α, το οποίο πιάνει λιγότερο χώρο. Ο πρώτος χαρακτήρας, μπορεί και ο δεύτερος, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί πέρα ακριβώς τώρα, είναι tab. Πώς θα το δούμε? Πώς θα δούμε ποια είναι tabs? Set. Βρέζουν τα tab. Και κάντα τι να τα κάνει, άλφα κεφαλαία. Έχει δύο tabs, οι δύο πρώτες γραμμές έχουν δύο tabs. Εντάξει, έχουν δύο tabs. Το ίδιο θα έπρεπε να μπορώ να το γράψω και έχει τάψει χρημό και λίγο χαρακτήρα μετά. Πρόβλημα. Εντάξει, τι έχει κάνει εδώ πέρα, έχει αλλάξει κάθε δεύτερο χαρακτήρα. Με άλφα. Δηλαδή τι κάνει, γιατί ο πρώτος χαρακτήρας είναι το τάμπ που έχει πάρει. Ναι. Επειδή το κάνει, το έχω global τώρα, αλλάζει οποιοδήποτε χαρακτήρα με άλλο και έχει το πίσω και αφήνει ένα κοινό μπερδεύει αυτό. Γιατί το κάνει έτσι. Και καλά θα είναι με το σέντ να το δοκιμάζετε πριν τα χρησιμοποιήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με το αστεράκι τώρα. Η τελεία είπαμε αλλάζει όλα τα άλλα. Εντάξει, η τελεία είναι οποιοδήποτε χαρακτήρα. Αν του πω αυτό, προφανώς θα αλλάξει με τα πρώτα. Αν του πω τελεία αστεράκι, αυτό που αλλάζει είναι ότι άλλαξε. Δεν ήθελα να δείξω τόση ώρα, αλλά πρέπει να το δείξω πιο από εδώ. Αυτό που του λέω τώρα είναι βρες μου οποιοδήποτε χαρακτήρα και βρες τον όσες φορές και να το βρεις, κάτω τον άλφα. Καταλάβα τι σημαίνει. Δεν ήθελα να σου το δείξω. Αυτό δεν σημαίνει οποιονδήποτε χαρακτήρα. Και κάτω τον αλφα, την πρώτη φορά που θα το βρεις. Το τελεία αστεράκι σημαίνει, το αστεράκι είναι επανάληψη του προηγούμενου χαρακτήρα. Μέσα στη γραμμή. Μέσα στη γραμμή. Άρα του λέω, όσες φορές βρεις οποιονδήποτε χαρακτήρα, άλλαξε τους όλους με ένα αλφα. Εντάξει. Και τώρα έρχεται και το άλλο θέμα, να έρθω λίγο πιο κοντά σε αυτό που έκανα προηγουμένως. Βρες μου μέσα στη γραμμή, λοιπόν, πήγαινε στη γραμμή μέσα και άλλαξε μου το γνου, όπου βρεις γνου. Γνου, ρε. Μετά από το γνου, οποιοδήποτε χαρακτήρα, μετά από το γνου, προσέξτε, οποιοδήποτε χαρακτήρα και όλο αυτό κάντο μου γνου, κενό, γνου, βρικ, λουκ. Την πρώτη φορά που το βρίσκω. Ας το βάλω και ένα τζι στο τέλος. Δεν έχει τόσο σημασία. Θα κάνει αυτό. Τι του είπα. Βρες όλες τις γραμμές, λοιπόν, στις γραμμές που έχουν γνου και οτιδήποτε άλλο έχει μετά, κάντο να λέει γνου και γκρικ λουκ και τίποτα άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά σβήσε όλα τα υπόλοιπα που έχει μετά από το γνου και κάντε τα γκρικ λουκ, ό,τι και να γράφει. Εντάξει, άρα οι γραμμές που είχαν τη λέξη γνου και ήταν μόνο η πρώτη. Μόνο η πρώτη. Μόνο η πρώτη, ναι. Εντάξει, ας το κάνουμε με τη λέξη εν. Και το εν υπάρχει νομίζω, όχι. Με τη λέξη is. Is, με το is. Ό,τι υπάρχει από το is και μετά, κάντο γνου τρικ λουκ. Άρα, κοιτάξτε τώρα το τι του λέω. Βρες μου τις γραμμές που έχουν is και μετά έχουν κάτι άλλο. Is. Το κάθετος τελεία τι σημαίνει, άραγε. Πραγματική τελεία. Εντάξει. Is. Και εδώ πέρα, προσέξτε, θα μπορούσα να το γράψω έτσι. Αν το γράφω έτσι, θα ήταν λίγο πιο εύκολο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μέσα σε παρενθέσεις έχω ομαδοποιήσει οποιονδήποτε χαρακτήρα μετά το is. Εντάξει. Και μπορώ να το πω λοιπόν, αλλά επειδή χρειάζεται το εδώ πέρα, κάνω escape στις παρενθέσεις, τελικά είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Και μπορώ να το πω ότι, ξέρεις τι, μάλλον,
ας κάνω ακόμα μια ομαδοποίηση. Μα, μετά. Και τώρα, οτιδήποτε λοιπόν είναι is και κάτι άλλο, δεν θα αλλάξω κάτι, κάντο is και κάτι άλλο, ως και κάτι άλλο. Mm. Όλα τα is και κάτι άλλο τα έκανε ως και κάτι άλλο. Το θέμα είναι, μπορώ να απομονώσω όλα τα κάτι άλλο. Δηλαδή, μέχρι τώρα είδαμε ότι κάνει τι, ότι κάνει, αλλάζει ένα κείμενο που θα βρει σε κάτι άλλο. Εντάξει, το θέμα είναι πώς θα αλλάξω ένα κείμενο που δεν ξέρω τι είναι σε κάτι άλλο. Απλά ξέρω τι είναι μετά από κάτι που ξέρω τι είναι, ή πριν από κάτι που ξέρω τι είναι, ή ανάμεσα από κάτι που ξέρω τι είναι. Τι είπα τώρα, ε? Αντί για έτσι, βάζουμε κάτι άλλο. Βάζουμε αυτό που ξέρω. Λοιπόν, θα αλλάξουμε αυτό που ακολουθεί που ξέρουμε. Όχι, λοιπόν, εδώ. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες πάλι εδώ πέρα. Αν κάνουμε escape τους αριθμούς εδώ μέσα, αντιστοιχούν στις ομαδοποιήσεις που έχουμε κάνει. Δηλαδή, αν εγώ βάλω 101, ένα παιδί, 101, 100 λέω, κάθετος 1, το κάθετος 1 σημαίνει η πρώτη ομάδα χαρακτήρων που βρήκες. Η πρώτη ομάδα χαρακτήρων που αντιστοιχεί μέσα σε αυτές τις παρενθέσεις. Δηλαδή πάρε ό,τι βρήκες και ξαναβάλ' το. Πραγματικά, πήρε το is, μετά πήρε ό,τι ακολουθεί το is και το έκανε ως και ενώ και το, ό,τι βρήκε το ξανάβαλε εκεί πέρα. Everyone, ως. Άφησε ένα κενό ακόμα, το βλέπετε το κενό. Το κενό αυτό εδώ πέρα το παραπάνω είναι αυτό το κενό. Και αυτό το κενό το παραπάνω είναι εκείνο το κενό πάλι. Ομαδοποίησε ένα κομμάτι από αυτό που βρήκε. Άλλο παράδειγμα. Θέλω να αλλάξω θέση στο to και στο copy. Το κάνω copy to. Εντάξει. Set. Έλα. Set. Το παχώνει. Το λεωστεράκι. To. Copy. Και no μάλλον copy. Άρα δεν του λέω. Ψάξε βρες όπου υπάρχει το του, μετά έχει κενό, υπάρχει το copy. Αυτό που είναι το του, κάντο μία ομάδα. Αυτό που είναι το copy, κάντο άλλη μία ομάδα. Και μετά βάλε μου πρώτη, τη δεύτερη ομάδα. Και μετά βάλε την πρώτη ομάδα. Ανέστρεψε στη θέση του. Στο αρχείο. Εντάξει. Άλλο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Έστω ότι έχω ένα αρχείο με URLs. Για κάποιο λόγο. Έχω ένα αρχείο με URLs τα οποία λένε αυτό εδώ τελεία greekloop.gr, κάτι άλλο τελεία google.gr, κάτι άλλο τελεία, έχετε κάτι άλλο, ddg.gg. Έχετε όλα αυτά. Εντάξει, για κάποιο λόγο έχετε καταλάβει ότι τα βάλατε λάθος. Κάποιος που αυτός που τα εισήγαγε τα βάλε λάθος. Μάλλον πώς το κάνουμε έτσι λάθος. Ας το κάνουμε λάθος από την αρχή. Είναι ένα αρχείο που κάποιος έχει γράψει μέσα αυτά. Με το χέρι, έστω. Και προφανώς έχουμε ένα αρχείο το οποίο μπορεί να μην είναι τρεις γραμμές, να είναι χιλιάδες γραμμές, έτσι. Και στο οποίο κάποιος έχει κάνει ένα λάθος και αντί να γράψει
κάτι.greekloop.gr, έγραψε greekloop.κάτι.gr. Οπότε θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να πάρουμε αυτό, να το βάλουμε πιο μπροστά. Και το κάνουμε σε κάθε γραμμή όμως. Εντάξει. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε. Στο αρχείο. Έλα, URL. Να του πω. Πρώτη ομάδα χαρακτήρων, όποια κι αν είναι. Μετά να ακολουθεί τελεία. Εντάξει. Δεύτερη ομάδα χαρακτήρων. Μετά να ακολουθεί τελεία. Τρίτη ομάδα χαρακτήρων. Εντάξει. Και μετά, αντί να μου τα βάλεις με τη σειρά που τα βρήκες, θέλω να μου τα βάλεις. Δεύτερο. Τελεία. Πρώτο. Τελεία. Τρίτο. Την τελεία πρέπει να την κάνουμε σχέδιο μόνο στο search, όχι στο replace. Στο replace είναι τελεία. Δεν είναι πιο τελείο χαρακτήρα. Οπότε αν το κάνω αυτό, κοιτάξτε. Εντάξει, διαχωρίζω λοιπόν το κείμενό μου σε κομμάτια. Πρώτο κομμάτι, κάτι άλλο, τελεία. Δεύτερο κομμάτι, μετά έχει τελεία. Τρίτο κομμάτι. Του λέω, βάλτα. Δεύτερο, πρώτο, τρίτο. Με τελείες άποψη. Οκ. Ξεφεύγει. Πολύ. Δεν το συζητάω. Πάρα πολύ. Οπότε, εγώ τι έκανα τώρα εδώ πέρα, να θυμηθούμε λίγο αυτό που έκανα προηγουμένως, με το traffic. Γιατί ουσιαστικά, τι είπαμε ότι χρειάζονταν. Αυτό που έκανα είναι, εντάξει, τα VN static grep και τα λοιπά μέχρι εδώ αντιληπτά, έτσι. Από εκεί και πέρα, για να τα ξανατρέψω, VN static λοιπόν, grep α1, ppp0, grep, PPP0. Τι μου αφήνει, όλο αυτό. Οπότε εγώ τι θέλω να κάνω όλο αυτό. Να χωρίσω όλη τη γραμμή που μου έβγαλε σε πόσα κομμάτια. Πρώτο κομμάτι κάθετος, δεύτερο κομμάτι κάθετος, τρίτο κομμάτι αυτό θέλω. Κάθετος ή κάτι άλλο. Οπότε όλο αυτό να το κάνω από κάτω βασικά, να φαίνεται, set. Είπαμε. Πρώτο κομμάτι, οποιοσδήποτε χαρακτήρας, εντάξει, μετά να έχει μια κάθετο. Ας μην βάλω, τα pipes. Pipes για να διαχωρίσω, εντάξει, να μην μπερδεύω τις καθέτους. Μετά κάθετος, ένα άλλο κομμάτι, μετά κάθετος, το τρίτο κομμάτι, εντάξει. Το δεύτερο δεν είναι καλό. Πρώτο κομμάτι, το δεύτερο. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν διαχωρίζω αυτό από αυτό, αυτό το παίρνω σε ένα. Του λέω ψάξει βρες μέχρι την κάθε. Στην πραγματικότητα δεν του λέω ψάξει βρες μέχρι την κάθε. Η σετ ξεκινάει από το τέλος ο γάμος. Να μετράει. Να το δούμε τώρα αυτό. Λοιπόν, πού ήμουνα, ναι. Κάθετος. Όχι. Κάθετος είπαμε, ναι. Τρίτο κομμάτι, κάθετος, τέταρτο κομμάτι. Από όλα αυτά τα κομμάτια τι χρειάζομαι? Το τρίτο. Το τρίτο. Λείπει μια κάθετος. Κάπου λείπει κάτι μέσα στο τελευταίο. Στην τελευταία παρένθεση. Εκεί. Αν βάλω ένα λιγότερο κομμάτι,
Για ξαναδούμε. Πάτη. Μετράει από το τέλος λοιπόν. Προσέξτε λίγο τι γίνεται. Αυτό είναι το κανονικό το output. Η set μετράει από το τέλος τα κομμάτια. Όχι από, από το τέλος που στην αρχή της γραμμής. Οπότε, αν του δώσω απλά. Αν του δώσω αυτό εδώ, να φαίνεται καλά, αν του δώσω αυτό, του λέω πάρε το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο, το τρίτο και δείξε μου το τρίτο. Εντάξει, αλλά πώς τα παίρνει. Παίρνει το τρίτο, το δεύτερο και το πρώτο. Καταλάβατε, κάνει το match, το κάνει από το τέλος γραμμής, δηλαδή ψάχνει για οτιδήποτε ακολουθεί μια κάθετο από το τέλος της γραμμής προς την αρχή. Όχι από την αρχή προς το τέλος. Λεπτολιάκι. Από το τέλος προς την αρχή κάνει. Βρίσκει τα κομμάτια του κειμένου. Του λέω πρώτο κομμάτι κάθετος, δεύτερο κομμάτι κάθετος, τρίτο κομμάτι. Άρα πόσα κομμάτια διαχωρίζουμε τις καθέτους. Τρία, δυο διαχωριστικά. Να το πρώτο διαχωριστικό, να το δεύτερο διαχωριστικό. Όλο το, το επόμενο είναι ένα κομμάτι. Αν έβαζε ένα, δηλαδή θα μας έβγαλε την πρώτη. Αν έβαζε ένα, αν έβαζα ένα, θα έβαζε όλο αυτό μαζί με την κάθε. Το κάνουμε. Προηγουμένως, στο αλάγια σας τώρα. Ένα. Ένα. Να το. Όλο μαζί με την κάθετο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αυτό είναι το δεύτερο. Οπα. Αυτό είναι το δεύτερο. Και αυτό είναι το τρίτο. Προφανώς δεν είναι αυτό που θέλουμε. Προφανώς πρέπει να βάλουμε. Και ακόμα ένα για το πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αν το κάνω αυτό, για να το δούμε ξανά το σκέτο. Αν το κάνω αυτό λοιπόν, το πρώτο κομμάτι. Είναι μέχρι εδώ. Το δεύτερο κομμάτι είναι 3,35. Το τρίτο είναι αυτό που χρειάζομαι. Και το τέταρτο είναι ό,τι περισσεύει. Στο προηγούμενο παραδείγμα είχαμε βάλει ένα ιστραπή. Είχαμε, δεν είχαμε βάλει ευκαιρίες, αλλά βγάλαμε. Α, ναι. Γιατί. Εδώ πέρα το έκανα στις 4 ομάδες για να φανεί ποιες είναι οι ομάδες λιγάκι. Εντάξει, το ίδιο πράγμα θα μπορούσατε, θα μπορούσα να το. Το έχω κάνει με τους δύο τρόπους βασικά. Θα μπορούσατε να το κάνετε με μία μόνο ομάδα. Δηλαδή, έχω αυτό το output. Οι ομάδες έχουν να κάνουν μόνο σε ό,τι θέλω να φανεί στο output. Αν εγώ κάθετο στο το backslash, ξέρετε τι δουλειά κάνει. Αλλαγή γραμμής. Μπορώ να αλλάξω γραμμή χωρίς να διακοπεί η εντολή. Δηλαδή, όπου βλέπετε backslash και από κάτω ξανά, είναι συνέχεια της ίδιας γραμμής. Και βγαίνουμε εκεί, όπου βγαίνουμε. Από εδώ όπως βγαίνουμε. Απλά είναι. Εδώ γράφεις σαν να συνεχίζεις την ίδια γραμμή. Απλά το κάνω τώρα για να μην σπάει εδώ πέρα όπως σπάει και δεν φαίνεται τόσο καθαρά τι γίνεται. Για να δείτε τη σέντα από κάτω. Είναι σαν να είμαι στην ίδια γραμμή τώρα. Λοιπόν, αν δώσω λοιπόν set. Τι θέλω. Θέλω, χωρίς να ομαδοποιώ αναγκαστικά, οτιδήποτε υπάρχει πριν μία κάθετο και οτιδήποτε υπάρχει μετά από μία κάθετο και πριν από μία άλλη. Εντάξει. Και οτιδήποτε υπάρχει μετά και οτιδήποτε υπάρχει μετά. Έχω χωρίς τις ομάδες μου. Αλλά εδώ πέρα, αν δεν βάλω τις παρενθέσεις, δεν μπορώ να του πω πάρε αυτό το κομμάτι και βάλω μετά η ομαδοποίηση. Στην πραγματικότητα γίνεται με τις παρενθέσεις. Δηλαδή, οι παρενθέσεις είναι αυτές τις οποίες μπορώ να αναφερθώ μετά με αριθμούς. Ό,τι υπάρχει μέσα σε παρενθέσεις. Οπότε το τρίτο κομμάτι μπορώ να το βάλω μέσα σε παρενθέσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει. Πρώτο κομμάτι. Δεν με νοιάζει να αναφερθώ σε αυτό με αριθμό. Κάθετος. Δεύτερο κομμάτι. Δεν με νοιάζει να αναφερθώ σε αυτό με αριθμό. Πρώτο αριθμημένο κομμάτι. Εντάξει. Και κάτι άλλο που περισσεύει. Άρα αυτό είναι η πρώτη ομάδα στην οποία ταιριάζει. Οι ομάδες έχουν να κάνουν με τις παρενθέσεις, με ό,τι υπάρχει μέσα στις παρενθέσεις.
Οκ. Okay. Οπότε, να, ορίστε ένας τρόπος. Κινητό, παιδιά. Κινητό είναι... Κινητό, κινητό. Ωραία, κινητό. Μας πιάσατε. Λοιπόν... Οπότε, η set με αυτόν τον τρόπο εδώ πέρα, υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα παραδείγματα της set, πιστέψτε με, δεν σταματάει σε αυτό. Ήδη μπορείτε να κάνετε απίστευτα πράγματα. Εντάξει, δηλαδή, ναι, εγώ έχω, έχω φτιάξει μια εντολή, σε εισαγωγικά, που την ονομάζω Day. Εντάξει, η εντολή αυτή, τι ωραία, τι καλά, ψάχνει και βλέπεις γιορτάζει σήμερα. Αυτό είναι ένα αλάι στην πραγματικότητα. Ένα τέτοιο, ένα ψευδόνιμο που είπαμε πριν μόλις. Ποια είναι, για κοιτάξτε. Την πήρε μία φορά και την κρατάει. Αυτό. Τι έχει συμβεί, βρήκα ότι σε αυτή τη σελίδα, σαν σήμερα GR Name Days, υπάρχει η πληροφορία πάνω στη σελίδα ποιος γιορτάζει σήμερα. Εντάξει. Οπότε τι πιο απλό, με κάποιο τρόπο, αντί να χρειάζεται να ανοίγω browser, να πηγαίνω στη σελίδα και να βλέπω τι έχει εκεί πέρα, εντάξει, να φτιάξω μια εντολή που να κάνει την ίδια δουλειά. Οκ, okay. Για να δούμε, σαν σήμερα GR Name Days. Μην ήξερα και απ' έξω κανείς. Σαν σήμερα .gr Name Days. Για να δούμε τι έχει σήμερα. Άνοιξε, δε. Λοιπόν, το βλέπετε. Κάπου μέσα σε όλη αυτή τη σελίδα έχει και σήμερα γιορτάζουν αυτός. Οκ. Okay. Και αν ψάξετε τον κώδικα της σελίδας, δεξί κλικ, έλα, προβολή του γεωκώδικα, θα δείτε ότι κάπου εδώ μέσα τώρα υπάρχει κάπου σε κάποια γραμμή το κουλέμ. Πολόγιο. Ω, να το. Εκεί που είναι. Όχι, αυτό, σήμερα. Next. Επόμενο. Όχι, κι άλλο. Πώς το γράφω τελώς. Σήμερα γιορτάζουν, έγραφε. Σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζουν, να το. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, κάπου μέσα σε όλο αυτό το κείμενο, λέει σήμερα γιορτάζουμε, βλέπετε. Μέσα στην κώδικα της σελίδας κάπου λέει και αυτό που χρειάζομαι είναι μέσα εδώ πέρα. Μόνο αυτό χρειάζομαι από όλη τη σελίδα. Εντάξει. Οπότε, τι γίνεται. Υπάρχει η εντολή η URL αυτή εδώ πέρα, CURL, η οποία τι κάνει. Παίρνει ένα URL, μια διεύθυνση, μια ιστοσελίδα και την εμφανίζει και εμφανίζει τον κώδικα τη στο standard output. Εντάξει, δηλαδή, αν το πάμε. Θα σου πω τι είναι φωνές. Αν κάνω κέρδο στο greeklag.gr, πάω στη λες, κάνω και ένα file, θα δω τον κώδικα. Είδες, δεν με αφήνει να δω τον κώδικα η συγκεκριμένη σελίδα, το greeklag.gr. Γιατί ρε. Τέλος πάντων. Οκ. Μπορεί όμως το index, δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ πέρα ακριβώς, index.html. Να το δούμε. Όχι, ούτε αυτό. Τροπή σας. Τέλος. Ναι, τα έχεις κόψει. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αν κάνω το ίδιο πράγμα αυτό στη σελίδα αυτή που ήθελα, που έκανα το, που είχα τώρα, εντάξει, ποια ήτανε. Η www.gr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 .g
βγάλει ό,τι μου δίνει τέλος πάντων ο σερβερ. Εδώ πέρα τα έχουν κόψει, οπότε μου δίνει αυτό το μήνυμα σφάλματος. Εντάξει, μου δίνει τη σελίδα σφάλματος. Αλλά είναι ο κώδικας HTML της σελίδας σφάλματος, βλέπετε. Το παύλα, αν είδατε όταν το έκανα αυτό, κάπου... Ας το κάνω σε μια άλλη σελίδα τώρα, γιατί μετά θα πιάσει. Ας το κάνω στο Google GR, θα δείτε ότι... Ναι, το κάνει πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, η Curl αυτό που κάνει είναι ότι... Για να το κάνω στο... σαν σήμερα, αυτό που θέλω. Σαν σήμερα... .gr... Δεν
δεν κάνω καμία διαφήμιση, απλά τυχαία είδα τώρα τέτοιο. Κάθετος, maintenance και θα μου δείξει ταυτόχρονα δείχνει πέραση. Δείχνει και το progress, δηλαδή κατεβάζω τόσα byte. Εντάξει, το Pavla S αυτό που κάνει, δεν έχω τώρα επειδή πάει γρήγορα, τέλος πάντων η γραμμή, το Pavla S αυτό που κάνει ότι δεν μου δείχνει αυτό το progress. Δηλαδή, κάτσε εδώ πέρα για να το δούμε τώρα. Silent, ακριβώς. Το Care Pavla S, λοιπόν, όχι χωρίς το S το θέλω πρώτα. Αν το κάνω στη λες, στο πέρα θα φανεί. Το είδα πια λίγο. Κάπου λίγο κάτι φανίστηκε εκεί πέρα. Κάτι εμφανίστηκε για λίγο. Εγώ τέλος πάντων θέλω αυτό να το βγάλω για λίγο, οπότε βάζω Pavla S. Από όλο αυτό το πέρα όμως... Σε πρόβλημα, δηλαδή για ποιο λόγο το έβαλες, σου δημιουργούσε πρόβλημα. Για, όχι, εντάξει, απλά για να μην το βγάζει, γιατί δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Να μην ψάχνει γκρεπ και κάπου αλλού. Από εδώ πέρα θέλω μόνο τη γραμμή που γράφει σήμερα γιορτάζω. Οπότε τι κάνω, από όλο αυτό που βγάζει εδώ πέρα, γκρεπ. Έλα, πώς το γράφει κιόλας και πρέπει να το γράφει ακριβώς σήμερα γιορτάζουν. Και θα μου κρατήσει μόνο αυτή τη γραμμή. Όπα, η οποία γραμμή έχει ολόκληρο κώδικα όμως, έτσι. Οπότε για να κρατήσω μόνο το κομμάτι που θέλω, πρέπει να βρω οτιδήποτε υπάρχει πριν από το σήμερα γιορτάζουν αυτό εδώ πέρα και να το διώξω. Να κρατήσω ό,τι υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το κάθετος B και το κάθετος P αυτό εδώ πέρα και ό,τι επόμενο να το διώξω. Εντάξει, και να κρατήσω μόνο ως ομάδα οτιδήποτε υπάρχει εδώ μέσα. Αυτό τελικά, πώς το έκανα, να, έτσι. Τι είναι η set, κρατάω λοιπόν τη σήμερα γιορτάζουν και μετά το βάζω σε μια set όπου του λέω οτιδήποτε υπάρχει, είναι και η μόνη περίπτωση λοιπόν, οτιδήποτε υπάρχει πριν από ένα κάθετος B, τελειώνει το bold, ποιο είναι, οτιδήποτε υπάρχει λοιπόν πριν από αυτό εδώ πέρα, εντάξει, το κρατάς, υπάρχει ένα κάθετος B σαν διαχωριστικός, μετά μια ομάδα χαρακτήρων που δεν ξέρω ποια είναι, μετά υπάρχει ένα μικρότερο κάθετος B μεγαλύτερο, μικρότερο κάθετος ή μεγαλύτερο div, αυτό το έβαλα γιατί πιο μετά υπάρχει κι άλλο κάθετος π, βλέπετε. Δεν μπορούσα να βάλω σκέτος κάθετος π και να τελειώσω τη γραμμή εδώ και να το πω μετά κάθετος π τελεία αστεράκι, γιατί ερχόμενο από το τέλος προς την αρχή που είπαμε θα έβρισκε αυτό το κάθετος π πρώτα, θα ακουμώνουν όλο αυτό και η ομάδα μου θα ήταν όλο αυτό από εδώ μέχρι πάνω εδώ. Οπότε έπρεπε να το συγκεκριμένο, να το κάνω πιο συγκεκριμένο βάζοντας και λίγο από το επόμενο, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κάθετος B ή κάθετος D, D. Οπότε του λέω, βρες αυτό, αυτό με ενδιαφέρει, μετά αυτό δεν με ενδιαφέρει, κάτι άλλο μετά το οποίο με ενδιαφέρει να το κρατήσω, μετά το κάθετος που δεν με ενδιαφέρει, κάθετος D, κάθετος D και κάτι άλλο που δεν με ενδιαφέρει. Και κράτα μόνο αυτό που με ενδιαφέρει. Άρα αυτό τι μου δείχνει, αυτό που την πληροφορία που μου μοιάζει. Εντάξει. Άλλο αντίστοιχο παράδειγμα. Υπάρχει. Θυμάμαι καλά. Έλα τώρα. Φύγησε. Υπάρχει λοιπόν το canyousimi.org. Αν το θυμάμαι καλά. Και μισήν.org όπου δείχνει αν θυμάμαι μέσα σε όλα τα άλλα. Αυτό είναι ένα site για να τσεκάρεις άμα έχεις κάποια πόρτα ανοιχτά κτλ. Μέσα σε όλα τα άλλα σου δείχνει και την IP που έχεις στο ίντερνετ. Εντάξει, η ερώτηση, τι IP έχω εγώ στο ίντερνετ, όχι τοπική, στο ίντερνετ. Πιθανόν να μπορείτε να πάτε να τα δείτε και μέσα από το router σας. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα όλα τα PC που υπάρχουν στο δίκτυο, με ποια IP θα βγαίνουν στο ίντερνετ. Ποια IP είναι αυτή, είναι αυτή εδώ πέρα. Αντί να άρχισε το site εδώ πέρα για να την ελέγξει κάθε φορά, μπορείς να φτιάξει ένα αντίστοιχο σκριπτάκι και συντόμευση ένα alias. Δηλαδή, να, μια κοντά. Και εδώ είπαμε, Pavla S, canyousimi.org και θα βγάλει όλη τη σελίδα. Δεν νομίζω να χρειάζεται. Όλη τη σελίδα. Εντάξει.
Τώρα, από εδώ πέρα πρέπει να δούμε λέει, πού είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Σε ποια γραμμή είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ωραία, ένας εύκολος τρόπος είναι να δούμε. 2,85, 61, 88. Να κάνουμε μια grep, θα δούμε τι άλλο έχει αυτή η γραμμή. 2,81, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Κάποια γραμμή. 2,85 είναι, sorry. Καλά. 2,85, όπα. Άρα έχουμε μια γραμμή, θέλουμε να κρατήσουμε αυτή εδώ ή αυτή εδώ. Εντάξει, μπορούμε μια που σιγουριά, μάλλον να δούμε. Για να δούμε, υπάρχει κάποια γραμμή που λέει TDB ή κάτι άλλο. Grep. TDB. Οτιδήποτε. B. TD. Υπάρχει κάποια άλλη γραμμή. Σε μια γραμμή υπάρχουν όλα αυτά. Δεν θέλω αυτή, δεν με βολεύει τελικά. Υπάρχει πρόβλημα με τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα. Οπότε θα προτιμήσω την άλλη. Θα προτιμήσω να κρατήσω τη γραμμή που λέει name ίσον αν μη, γιατί με διευκολύνει. Εντάξει, με διευκολύνει γιατί αλλιώς μπλέκομαι τα υπόλοιπα. Οπότε λέω set. Set, τι άλλο θέλω να κόψω τώρα. Θέλω να κόψω οτιδήποτε υπάρχει, μετά υπάρχει value, ίσον. Κάνω escape το διπλό γιατί το έχω και απ' έξω. Ό,τι έχεις εκεί μέσα και μετά ένα ακόμα και ό,τι άλλο έχεις απ' έξω. Να δώσεις το ένα. Α, ναι, σωστά. Να το. Εντάξει, οπότε όλο αυτό μπορεί να το κάνω εγώ ένα alias. Alias. What is my IP, ίσον, με όλο. Όλο αυτό το θέμα. Αλλά εδώ πέρα έχω ένα θεματάκι πάλι, γιατί έκανα. Εδώ με μονά εισαγωγικά, οπότε θα αναγκαστώ να τα κάνω και αυτά διπλά και αυτά να τα κάνω escape. Καταλάβατε αυτό, γιατί έχω τα μονά απ' έξω. Οπότε, αν δώσω what is my IP, λογικά θα μου βγάζει κατευθείαν την IP μου. Και έχω φτιάξει μια εντολή που να κάνει αυτή τη δουλειά. Να μου λέει ποια είναι η IP μου. Οκ. Και γενικότερα τη set μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και με συνδυασμό λοιπόν και με την grep και να κάνετε διάφορα τέτοια παλαβά. Δεν είχα τίποτα άλλο. Είχα τίποτα άλλο εδώ. Α, ναι. Ψάξτε αν θέλετε. Ωραία, αυτό θέλω να το γράψω. Ψάξτε αν θέλετε για set one line. Ένα είναι αυτή τη μέση. Set one line. Ψάξτε το στο ίντερνετ. Έλα. Set one line. .txt αν θέλετε. Αν το βάλετε αυτό, υπάρχει σε πολλά sites. Αν το βάλετε λοιπόν, να το είναι αυτό εδώ, έχει πολλά παραδείγματα της set που σας λέει ακριβώς από πάνω τι κάνουν. Εντάξει, και βλέπετε, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι χαμοί, δεν τους συζητάω, δηλαδή σφαγή γίνεται. Okay. Αλλά αυτό το set online έχει πολύ πράγμα μέσα και πραγματικά σας δείχνει οτιδήποτε θέλει. File spacing. Να, double spacing file. Να κάνεις ένα αρχείο να έχει διπλά κενά ανάμεσα στις γραμμές του. Set G, σκέτο. Τίποτα άλλο. Οκ. Αυτά που σας είπα εδώ είναι τελείως βασικά. Δηλαδή, να το δούμε αυτό. Και από εδώ, όπα, κάτι λέω. Κάτι URL, για να δω. Ναι, άρα set
URL θα μου κάνει double space. Βάζει πάλι δύο γραμμές και πουγείς μόνο μία. Δύο new lines και πουγείς μόνο ένα. Εντάξει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Προφανώς το δύο πέσει και πιο φορές το ίδιο. Οκ. Και διάφορα. Αλλά δεν βάζω με τον κάπτο γνή μέσα στη σύνδεση. Δεν δουλεύει. Ναι, καλό αυτό. Δεν δουλεύει. Η set διαβάζει γραμμή-γραμμή, δεν είπαμε. Δεν καταλαβαίνει την έννοια τέλος γραμμής μετά, δηλαδή δεν μπαίνει μέσα στο ίδιο. Το κάθετος νη δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις με τη set. Αυτό με το δολάριο και το... Ναι, το δολάριο δεν αντικαθιστά, όμως. Το δολάριο βρίσκει, εντοπίζει το τέλος γραμμής. Δεν το αντικαθιστά με κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό που κάναμε προηγουμένως, πιέζαμε το τεστ. Εδώ που είπα προηγουμένως, βρέσουμε όλες τις γραμμές που τελειώνουν με S μικρό. Δηλαδή είχαμε πει, μάλλον στις γραμμές που τελειώνουν με S μικρό, κάντο να τελειώνει με S κεφαλαίο. Εντάξει, άρα τι θα έχουμε, set. S δολάριο, S κεφαλαίο. Εντάξει, άρα αυτή τη γραμμή, να την έκανε S κεφαλαίο. Δεν αντικατέστησε, δηλαδή το δολάριο εδώ απλά είναι ένδειξη θέσης. Δεν αντικατέστησε το τέλος γραμμής με κάτι άλλο, με το κενό. Και δεν μπορώ να του βάλω κάθετο σνί. Το κάθετο σνί δεν το βρίσκει. Δεν βρίσκει, δεν υπάρχει πουθενά τώρα. Η set δεν καταλαβαίνει την έννοια αλλαγή γραμμής. Το tap, ας πούμε, δεν είναι αλλαγή γραμμής. Το tap το καταλαβαίνει. Εντάξει, αυτό κάναμε και προηγουμένως το tap. Το tap το καταλαβαίνει. Την αλλαγή γραμμής δεν την καταλαβαίνει. Εδώ υπάρχει μια άλλη εντολή που μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχει TR. Η TR καταλαβαίνει το τέλος γραμμής. Και η TR κάνει και αυτή αντικαταστάσεις, αλλά με λίγο πιο περίεργο τρόπο. Πόσο πιο περίεργο και να μου πείτε. Όχι τόσο περίεργο, αλλά τέλος πάντων, εμένα για το μόνο που βουλεύω προσωπικά είναι για το τέλος γραμμής. Εντάξει, αλλάζει ένα set χαρακτήρων με ένα άλλο set χαρακτήρων. Η TR. Δηλαδή, αν του πω cut, test, TR. Όλα τα αλφα κάμπτα μου αλφα κεφαλαία κάνει την ίδια δουλειά. Δηλαδή το ίδιο που μπορούσαμε να κάνουμε με την set κάτω το κάνουμε και με την DR. Δηλαδή η DR σου λέει πάρε αυτό και κάτω εκείνο. Αλλά επίσης μπορούσαμε να το πούμε πάρε και όλα τα αλφα μικρά και όλα τα γιου μικρά και κάνε τα αλφα κεφαλαία και γιου κεφαλαία. Τα έχει αλλάξει και τα δύο. Εντάξει, τα παίρνουμε τη σειρά. Δηλαδή, αυτό με αυτό, αυτό με αυτό. Οκ. Η TR καταλαβαίνει τα τέλη γραμμής. Την TR μπορείς να της πεις ότι ξέρεις τι, πάρε το χαρακτήρα που σημαίνει τέλη γραμμής και κάνω κάτι άλλο. Και να τον κάνεις, κάνω τρεις υπογραμμίσεις. Οπότε, αυτό είναι μία γραμμή τώρα πια. Οπότε αν εγώ θέλω να κάνω κάτι με τη set στο τέλος γραμμής, μπορώ κάπου να χρησιμοποιήσω την DR ενδιάμεσα. Δηλαδή, αν θέλω να αλλάξω το τέλος γραμμής με δύο γραμμές, αυτό που έγινε το double space file, ένας άλλος τρόπος για να το κάνουμε. Αλλάζουμε λοιπόν την DR με κάτι που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλο μέσα στο κείμενο, βασικό αυτό. Δηλαδή, εγώ βάλα τρεις υπογραμμίσεις ταυτόχρονα, έτσι. Αυτό ξέρω ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Αν υπήρχε, θα είχα πρόβλημα. Δεν θα, κάπου θα άλλαζε αυτό που θα ήθελα να κάνω. Έχω κάνει τέσσερις τώρα εκεί πέρα και να δούμε. Τρεις. Οπότε μπορώ να του δώσω. Άλλαξε τώρα όπου βρεις το τρεις υπογραμμίσεις. Τρεις έβαλα, για τρεις. Και κάτω. Sorry. Ναι. Και κάτω. Δύο νέες γραμμές. Στην έβρεση το κάθετος μην δουλεύει, έτσι. Στην αντικατάσταση δουλεύει. Οπότε έτσι θα μου το. Set.
θέση. Προηγουμένως αυτό που γινόταν είναι επειδή κάποιες γραμμές ήδη δεν μου γίνουν σωστό, επειδή το αρχείο από μόνο του έχει και κοινές γραμμές, οπότε είχε αρχή γραμμής, μάλλον τέλος γραμμής και άλλο τέλος γραμμής, τα οποία δεν γινόντουσαν με την DR 6 με τη σειρά, γινόντουσαν μόνο 3 στη σειρά, οπότε γι' αυτό είχε θεματάκι. Εντάξει, αν αλλάξω μόνο με την υπογράμμιση που ξέρω δεν υπάρχει πουθενά αλλού, τι κάνω εδώ πέρα, αλλάζω όλες τις τέλους γραμμής σε υπογραμμίσεις και μετά κάθε ένα από αυτά θα κάνω δύο αλλαγές γραμμής. Παρόμοιο με το set G στην ουσία. Εντάξει, δείτε αυτό το set one line, έχει πολλά πράγματα εδώ μέσα που θα δείτε. Οκ, αυτά.